Έχουμε ωραία παρέα σήμερα εδώ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κοντά μου είναι ο Ελευθέριος Ανευλαβής, γιατρός παθολόγος. Ο κύριος Ανδρέας Παχατουρίδης, δήμαρχος Περιστερίου. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Η κυρία Νίκη Αραμπατζή. Κόπτονται τώρα οι δήμαρχοι για ψήφους και είναι όλοι εδώ. Για να δω όμως, όταν έρθει κουβέντα για το ζητούμενο, και το θέμα θα πάρετε θέση ή θα αρχίσετε να ψάχνετε να δείτε ποιον ψηφοφόρο θα δυσαρεστεί στη σχή και για τους άλλους δημάρχους τώρα που έχω εδώ υποψηφίους. Ποιο ζητούμενο, δεν κατάλαβα. Ποιο είναι το ζητούμενο. Το θέμα, όποιο θέμα έχουμε εδώ. Θέμα. Δεν ξέρετε, στη ζούγκλα ξέρεις πώς θα μπεις, δεν ξέρεις πώς θα βγεις. Είναι ένα θέμα αυτό. Εξού και το προβληματισμό των πολιτικών λαμογιών που δεν έρχονται εύκολα τα μεγάλα ονόματα, τους πάει. Κάποτε παρακαλούσαν, ήταν στη σειρά, καταλάβατε. Όταν τα θέματα αφορούσαν στους πολίτες, με στήριζε ή ο ένας ή ο άλλος. Δηλαδή, κυνηγούσα Πασόκο, ήταν παρόντες οι Νεοδημοκράτες. Κυνηγούσα Νεοδημοκράτη, ήταν παρόντες οι Πασόκοι. Τώρα που έχουν γίνει ένα, δεν μπορούν να είναι παρόντες, έχουν ένα θέμα σοβαρό, καταλάβατε. Κύριε Δήμαρχε, Νίκη Αραμπατζή, δικηγόρος, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον συνδυασμό του Άρη Σπηλιωτόπουλου. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης, δικηγόρος, μέλος Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Είναι και στην επικαιρότητα, λόγω της βόμβας που βάλαν στο γραφείο του. Το τίμημα των ιδεών μας. Οι φίλοι μου. Τόσο φίλοι σου. Έχω φίλους στο χώρο αυτό. Πώς το κάνω. Πώς έχεις παρέστο. Είμαι, ξέρεις, ότι η θέση μου είναι εντελώς αρνητική στο... Στο να υπονομεύουμε τη ζωή και την ασφάλεια των ανθρώπων. Προσπαθώ να πείσω κάποιους από αυτούς, γιατί έχω πολλούς φίλους από τα Εξάρχεια και από τον χώρο το συγκεκριμένο, ότι είναι πιο γενναίο να βάζεις το στήθος σου μπροστά. Αν και αυτοί το βάζουν οι περισσότεροι, γιατί διακινδυνεύουν και την ίδια τους τη ζωή πολλές φορές. Δεν θα έλεγα ότι αυτό που έγινε ήταν κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά... Εγώ το θεωρώ πραγματικό φασισμό διαγγελία. Μου έκανε, εντύπωση ότι δεν ήθελαν να είστε μέσα. Που σημαίνει ότι κάτι σημαίνει και αυτό. Καλά, δεν το ξέρω. Μην παίρνεις και τις μετρητές σου, Αλένα. Η κυρία Νανά Αυριώνια. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δικηγόρος και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Δημήτρης Τσαλαπάτης, ο αγαπημένος μου Δημήτρης. Χρόνια ήμασταν στο απέναντι γραφείο στο συγκρότημα Λαμπράκη, στα Νέα. Ήταν πάντοτε αξιοπρεπής, ένας δημοσιογράφος σπάνιος, στο οικονομικό ρεπορτάζ, Bon Viver, συνδικαλιστής, Bon Viver, μεγάλος Bon Viver. Και κάποτε θα διηγηθώ για μια ιστορία με τον Καψί, έτσι, που του έκανε. Απίστευτη ιστορία, θα τη διηγηθώ. Μόνο εγώ τη γνωρίζω. Λοιπόν, και κάποιοι στο στενό περιβάλλον. Παναγιώτης Μπατσαρισάκης, οικονομικός επιχειρηματικός σύμβουλος και αναλυτής. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Δημήτρης Τζίτζιφας, υποψήφιος δήμαρχος μεταμόρφωσης. Και πρώην δήμαρχος από το 2003 μέχρι το 2010. Και πρώην δήμαρχος. Έχουμε έρθει αρκετές φορές εδώ. Βεβαίως. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Μην ευχαριστείτε. Όχι. Αφού είναι υποχρέωση του δημοσιογράφου. Και χαίρομαι που συναντήθηκα και με τον Δημήτρη τον Τσαλαπάτη που γνωρίζαμε στα βουγαλιά. Είναι ο Γιώργος Αδάμος, υποψήφιος δήμαρχος Μαρκόπουλου, Μεσογείας Δύναμη Ελπίδας, χημικός και σύμβουλος επιχειρήσεων. Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Ο κύριος Νίκος Αρμένης, διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου στις φυλακές ανηλίκων του Αυλώνα. Καλησπέρα. Ο κύριος Γιώργος Τσουνής, υπεύθυνος Κακιστικής Ακαδημίας Χαλκίδας για τη διεξαγωγή μαθημάτων σκακιού στις φυλακές ανηλίκων του Αυλώνα. Και μάνατζερ σε ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη. Το δεύτερο είναι το επάγγελμά μας. Το άλλο είναι το κοινωνικό μας έργο. Το πάθος μας. Το πάθος μας. Κάναμε μια εκπομπή για τον ηγέτη, τον πολιτικό δημοσιογράφο, τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη, σε σχέση με τις
μαϊμού συνεντεύξεις που πήρε στις φυλακές του Ταβλών από τους φυλακισμένους. Δηλαδή ότι έστεινε τις συνεντεύξεις. Τσιμουδιά από τα μέσα ενημέρωσης. Με παίρνει λοιπόν ένας φίλος μου από την Αγγλία, δημοσιογράφος, ο οποίος εργάζεται σε μεγάλο κανάλι εκεί και εφημερίδα και μου λέει, αν αυτό γινόταν στην Αγγλία, ο Θεοδωράκης δεν θα κυκλοφορούσε, ο Άγγλος Θεοδωράκης, στους δρόμους την επόμενη μέρα. Στην Ελλάδα δεν έσταξε μύτη. Του λέω έτσι όπως τα λες είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ και πολλά χρόνια δεν στάζει η ουρά του γαϊδάρου σε αυτόν τον τόπο. Γιατί φυσικά έχουμε εκπαιδεύσει έτσι τους πολίτες να μένα με μια συνείδηση εντελώς αμοράλ, να τα περνάνε όλα, να τα δέχονται. Δεινόσαυρος να δεις στην Ομόνοια, θα πρέπει να δεχτείς ότι είναι πολύ φυσιολογικό. Ο συνάδελφός μου, ο δημοσιογράφος Σταύρος Θεοδωράκης, διέπραξε μία δημοσιογραφική αθλειότητα. Πήγε δηλαδή στις φυλακές του Αυλώνα και πίεσε τους φυλακισμένους να διηγούνται παραμύθια. Για να γίνει πιο εντυπωσιακό το ρεπορτάζ, γιατί εξυπηρετούσε άλλους σκοπούς, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, φαντάζομαι. Αλλά καλό είναι στην δουλειά αυτή να μην λες μόνο ότι φαντάζεσαι ή ότι υποψιάζεσαι ως καχύποπτος, να διηγήσει, να αφηγείς αυτά τα οποία πραγματικά συνέβησαν. Και συνέβησαν αυτά. Δεν κουνήθηκε ούτε ένα μέσον. Δεν έγραψε ούτε ένα μονόστιλο. Οι μόνοι που έγραψαν ήταν οι bloggers. Τα site, τα δημοσιογραφικά, τίποτα. Για να δείτε ότι ελέγχονται τα πάντα. Τα κανάλια, τσιμουδιά. Όχι μόνο δεν έπαιξαν, αλλά συνεχώς ανεβάζουν τα θέματα για το μεγάλο κόμμα του δημοσιογράφου Σταύρου Θεοδωράκη. Μα θα μπορούσε να είναι μεγάλο το κόμμα του. Να γίνει μεγάλο, γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν θέλει, δεν ενδιαφέρεται, δεν εντυπωσιάζεται, δεν, πολλά δεν. Τζένι, έλα πάρ' το τηλέφωνό μου, γιατί το ξέχασα. Και είναι και εισαγγελέας αυτός που παίρνει. Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, βλέπει την εκπομπή προφανώς ή δεν τη βλέπει, γιατί αν την έβλεπε δεν θα παίρνε. Ακούστε τώρα. Πίστηκα ότι όντως είναι ένας χώρος συστημικός, ο οποίος προωθείται από όλες τις πλευρές για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Το γιατί θα το δείτε από μια έρευνα η οποία δόθηκε από το site εφημερίδα σήμερα, όπου εμφανίζει το κόμμα αυτό ανάμεσα στα 2-3 πρώτα κόμματα. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Να τη δώστε. Δώστε λοιπόν τον πίνακα αυτό να δούμε. Για δώστε και στην οθόνη μου τη μεγάλη τον πίνακα και δείτε εδώ τι γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία πήγε στο 13,5% εκεί που τη βγάζει η διαδικτυακή ψηφοφορία της ζούγκλας. Ξαφνικά ανακάλυψαν τα νούμερα σε ό,τι αφορά στη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο 18,5%. Εκεί που τον έχει και η διαδικτυακή ψηφοφορία της ζούγκλας. Η ΕΛΙΑ πήγε στο 4,5%. Προσέξτε, αυτή τη μέτρηση την κάνει. Υποτίθεται ότι την κάνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Η ΑΝΕΛ, το μόνο κόμμα που θα στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται, ή που δήλωσε ότι θα στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ, εξαφανίστηκαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Πήγαν στο 1,5%. Στο 1,5%. Η Χρυσή Αυγή πήγε στο 9%. Αρχίζει και μεγαλώνει το νούμερο για να φτάσει εκεί που το βλέπει η διαδικτυακή ψηφοφορία της ζούγκλας. Η Δημάρ πήγε εκεί που τη βλέπει και η διαδικτυακή ψηφοφορία της ζούγκλας. Το ΚΚΕ πήγε στο 8%, εκεί κοντά είναι. Και βεβαίως μετά δείτε το ποτάμι, 13%. Έφτασε τη Νέα Δημοκρατία. Ανταρσία 1,5%, άλλο κόμμα 7,5% και δεν ξέρω, δεν απαντώ. Και τρέχα γύρευε 21%. Καλά, τι πράγματα είναι αυτά που κάνετε, δεν τρέπεστε. Ο κόσμος, όποιος κόσμος έχει μυαλό, διαβάζει, καταλαβαίνει, βλέπει, δεν θα θυμώσει για αυτή την
την πλήση εγκεφάλου προσπαθείτε να του κάνετε έτσι ανερυθρίαστα. Δηλαδή βγαίνετε και λέτε ξαφνικά τέτοια πράγματα χωρίς να κοκκινίζει κανένας. Δεν φοβάστε την οργή αυτού του κόσμου. Πώς το νομίζετε ότι θα τον καθοδηγήσετε έτσι να ψηφίσει ό,τι γουστάρετε εσείς. Τον πήγατε κατά τη Χρυσή Αυγή. Τώρα θέλετε να τον τρέξετε κατά το ποτάμι. Να τον πάτε από εδώ, να τον πάτε από εκεί, να τον φέρετε έτσι, να τον πάτε αλλιώς. Αλλά με μοναδικό σκοπό να συνεχίσετε να κυβερνάτε εσείς. Όλο αυτό το κόλπο είναι για να μην υπάρξει περίπτωση να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και γράφει μάλιστα ο εκλεκτός συνάδελφος, ο οποίος είναι γνωστός για τους δεσμούς του με το ΠΑΣΟΚ, στο πολιτικό ρεπορτάζ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι έχει πιάσει ταβάνι και ότι δεν έχει ρεύμα και διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ δεν έχω σχέση, ας πούμε, με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπω ότι δεν έχει πιάσει ταβάνι. Δεν έχει την άνοδο που θα έπρεπε να έχει, αλλά παραμένει πρώτο κόμμα. Και πιθανώς, μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες ή όποιον άλλον τον υποστηρίξει, να είναι κυβέρνηση αύριο. Τι προσπαθείτε να κάνετε? Να μην αγκιστρωθείτε πάνω στην εξουσία, να συνεχίσετε να παίζετε τα παιχνίδια σας. Λυπάμαι για αυτή την εισαγωγή, γιατί δεν μου αρέσουν οι εισαγωγές ούτε τα λόγια. Μ' αρέσει το ρεπορτάζ. Και σε πείσμα αυτής της επιχείρησης που κάνατε να αποκρύψετε τα στοιχεία του ρεπορτάζ μας σε ό,τι αφορά στην συμπεριφορά, τη διοντολογία, τη στάση, το ηθικό υπόβαθρο του κυρίου Θεοδωράκη, εμείς θα επανέλθουμε στο ρεπορτάζ αυτό για να το δει ο κόσμος και να καταλάβει τι παιχνίδια παίζονται. Στο κάτω-κάτω της γραφής είμαστε υποχρεωμένοι. Έναν ο οποίος δημιουργεί πολιτικό χώρο και μπαίνει για να πάρει έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο ή στη Βουλή των Ελλήνων, είμαστε υποχρεωμένοι να το ψάξουμε αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω. Η δουλειά μας είναι. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν μερικούς που βγαίνουν και λένε «Καλά, τώρα τα ανακαλύψετε αυτά για το Θεοδωράκη». Ναι, τώρα. Τώρα τα ανακάλυψα. Πριν λίγους μήνες που είχα πάει να κάνω ρεπορτάζ και με έπιασαν οι φυλακισμένοι και άρχισαν να μου λένε ότι δεν θέλουμε να δώσουμε συνεντεύξεις, διότι η εμπειρία που έχουμε από το παρελθόν και τις συνεντεύξεις που δώσαμε στον κύριο Θεοδωράκη είναι οδυνηρή. Και όταν τους ρώτησα τι συνέβη, μου εξιστόρισαν όλα αυτά τα οποία θα δείτε και θα παρακολουθήσετε τώρα και θα τα ακούσετε και από τους αυτόπτες μάρτυρες. Δηλαδή, τον δάσκαλο του Δημοτικού Σχολείου των Φυλακών που ήταν εκεί, ήταν παρόν, και βεβαίως τον κύριο Αρμένη και τον κύριο Τσουνή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τους αγώνες σκάκι που γίνονται στο... Σιγά, παιδιά, τις κάμερες, γιατί ζαλίστηκα κι εγώ. Λοιπόν, και μη φωνάζετε, ήρεμα. Γιατί σας ακούω μέχρι εδώ, όχι μόνο από τα αυτή, αλλά και από το κοντρόλ. Ακούτε, τι έκαναν οι άνθρωποι. Βγάλαμε ένα ρεπορτάζ για το οποίο θα έπρεπε να γράφουν μέρες και όχι μόνο δεν έγραψαν τίποτα, αλλά καλούν τους υποψήφιους του ποταμιού, βγάζουν τον κύριο Θεοδωράκη, τις δηλώσεις του, τις συγκεντρώσεις του, σαν να μην συνέβη τίποτα. Πάμε στο ρεπορτάζ τώρα. Το Μάιο του 2011 ο κύριος Θεοδωράκης με την οπερατέρ Μαρία Μαράκη και τον Χρήστο Σπανάκο, αυτούς και οι οπερατέρ, τους δημοσιογράφους Λίνα Παπαδάκη, Στέφανο Γιώργο Γόγο και Ευαγγέλη Γεωργίου, πέρασαν 2 μέρες στο ειδικό κατάστημα κράτηση Νέων Αυλώνα για να ολοκληρώσουν την εκπομπή με τίτλο «Ανήλικοι φυλακισμένοι». Εμείς χρειαστήκαμε 4-5 επισκέψεις και δεν έφτανα για να βγάλεις νόημα να συζητήσεις με αυτά τα παιδιά, να τα ακούσεις, να φουγκραστείς τα προβλήματά τους, τα αιτήματά τους, τους προβληματισμούς τους, τις επιθυμίες τους όλα και προσπαθήσαμε να τα μεταφέρουμε στο γυάλι. Στη συγκεκριμένη εκπομπή στο Σταύρο Θεοδωράκη, μεταξύ άλλων, μίλησε και ένας κρατούμενος, ο Χασάν Ουγκόρο, ο οποίος ανέφερε πως ήρθε στην Ελλάδα μέσω Μυτιλήνης και στη συνέχεια, κρυμμένος στο κάτω μέρος ενός φορτηγού από την Πάτρα, ταξίδεψε για Αγγλία. Δείτε την συνέντευξη του κυρίου Χασάν Ουγκόρ, ο οποίος σήμερα έχει απελαθεί και είναι στο Αφγανιστάν. Στην εκπομπή δεν αναφέρεται το πραγματικό του όνομα, αλλά αναφέρεται με το όνομα Αλή. Λαθρεπιβάτης με ταλέντο. Έτσι έγραφε ο τίτλος. Πάμε να το δούμε.
Από πού είσαι? Αφγανιστάν. Με τα πόδια ήρθες? Με το καράβι μέσα από Τουρκία. Ελλάδα ήταν το καράβι. Α, Μυτιλίνη. Μυτιλίνη. Ε? Ναι. Και έχω πάει μέχρι στην Αγγλία. Πήγες στην Αγγλία? Ναι. Και? Με διώξανε πάλι. Με πιάσανε και διώξανε. Στην Αγγλία πώς πήγες? Με τα από Πάτρα. Από Πάτρα. Ναι. Πώς? Κύψα σε ένα αμάξι και αμάξι μπήκα μέσα στο καράβι. Και μετά από 24 περίπου, 24 ώρες, φτάσανε στην Ιταλία. Πού, από κάτω το αμάξι? Κάτω το αμάξι, ναι. Σε φορτηγό? Φορτηγό ήταν, ναι. Και πώς άντεξες εκεί, πώς μπήκες? Μπήκα γιατί ήξερα τρόπο. Ανάμεσα στις ρόδες? Ναι. Νερό? Τίποτα. Φαγητό? Τίποτα. Μόνο ήταν 24 ώρες. Και μετά από 10 μέρες πήγες στην Αγγλία. Όπως μου μετέφεραν οι κρατούμενοι, το παιδί αυτό δεν είχε πάει ποτέ στην Αγγλία. Το ταξίδι από την Ελλάδα στην Αγγλία είναι μια, και η πιθανή επιστροφή του πίσω είναι μια φανταστική ιστορία. Δεν συνέβη ποτέ. Ήρθε από το Αφγανιστάν, πέρασε μέσω Τουρκίας από τη Μυτιλίνη στην Ελλάδα, μετά συνελήφθη για ναρκωτικά, αν θυμάμαι καλά, και έμεινε στις φυλακές του Αυλώνα. Όταν τον άφησαν ελεύθερο, μετήθηκε σε κάποιες άλλες φυλακές, το απέλασαν αυτό το παιδί. Οι συγκρατούμενοι του λοιπόν μου αφηγήθηκαν ότι ο κύριος Θεοδωράκης τον πίεσε να πει ότι πήγε και στην Αγγλία και ότι πέρασε για να είναι ένα δραματοποιήστο ρεπορτάζ. Ενώ δεν συνέβη κάτι τέτοιο, κάτω από τις ρόδες, μέσα από τις ρόδες, μέσα στο μπαούλο και όπου αλλού μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Ένας από τους κρατούμενος που είχα βρει τότε, ο Τζαμσέτ Μιράβα, μας είπε δύο λόγια για το θέμα αυτό, όπως και για τις δικές του περιπέτειες, σε πάση περιπτώσει. Αυτό το παιδί ήρθε για οικογενειακούς λόγους, είχαν τσακωθεί τα αδέρφια του, πατέρα του για τα κτήματα και σηκώθηκε και έφυγε. Το λέει στο ρεπορτάζ. Δείτε λοιπόν, πάρτε μια γεύση και από τον Αφγανό συγκρατούμενο, τότε συγκρατούμενο, με τον Χασάν Ουγκόρ. Τζαμσέτ Μιράβα. Τζαμσέτ, τι σημαίνει στα αφγανικά? Συμβαίνει, είναι δύσκολο να το μεταφράσω, αλλά είναι κάτι που να έχει κάτι μαζεμένο. Μαζεμένο. Ναι. Το τζαμσέτ είναι μαζευτείτε. Τζαμσέτ. Ναι. Πόσα χρόνια λείπεις από το Αφγανιστάν? 10 χρόνια, από το 2004. Και από ό,τι μου είπαν, θα έπρεπε να έχεις αποφυλακιστεί εδώ και 8 μήνες. Ναι, ναι, έχω υπογράψει εδώ και 8 μήνες, ναι. Και γιατί είσαι μες στη φυλακή 8 μήνες? Η παιδεία που έχω απέλασει και ήμουνα νόμιμο έξω τα 5 χρόνια που ήμουνα έξω και αυτό δεν είχε φανεί στο φυλακή, ότι δεν βρήκαν τα στοιχεία μου η αστυνομία, ότι ήμουνα όντως νόμιμο, αν είχαν βρει τα στοιχεία μου, δεν θα είχα φάει απέλαση στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο φάνηκε ότι ήμουν χωρίς χαρτιά, δεν είχα τίποτα και μου ρίξανε απέλαση. Γιατί με λάθος όνομα σε πήραν? Δεν είναι πολύ λάθος, είναι λίγο διαφορά τα ονόματα, απλά δεν είχα τα χαρτιά πάνω μου τη στιγμή που με πιάσανε αστυνομία. Συγγνώμη, κάθεσαι στη φυλακή για λόγους γραφειοκρατικούς, δηλαδή επειδή έγινε ένα λάθος τέτοιο? Ναι, ναι. Και στην πορεία δεν μας ψάξανε η αστυνομία να ψάξει όντως αν είχα κάποια στοιχεία. Και στο δικαστήριο φάνηκε ότι δεν είχα στοιχεία. Τι ποινή είχες? 10 χρόνια κάτρεξη. Για ναρκωτικά και τέτοια? Ναι, ναι. Το έχεις μετανιώσει? Δεν έχω μετανιώσει γιατί δεν είχα κάνει και τίποτα. Ήμουνα 2 μέρες στην Πάτρα, έψαχνα ένα παιδάκι από τους γονείς μου και πήγα σε ένα σπίτι Αφγανό. Κάθομαι 10 λεπτά, έψαχνα από το σπίτι σπίτι. Και εκεί μπήκαν η αστυνομία, είχα ναρκωτικά το παιδί μέσα. Και το παιδί είπε ότι δεν είναι δικό μου, ούτε με ήξερε αστυνομικός ότι κάνω κάποια, το παιδί ήξερε. Αλλά αυτός δεν πήρε πάνω του, λέει δεν είναι δικό μου, δεν είναι δικό του, είναι από άλλο ένα παιδί που δεν ήταν στο σπίτι, γι' αυτό το πληρώσαμε και δύο. Και δεν μας πιστέψανε την αλήθεια. Καλά, και αυτοί που μας παρακολουθούν τώρα μπορεί να μην το πιστεύουν αυτό που λες, αλλά από το Αφγανιστάν εσύ δεν έβγες σαν κλέφτης, σηκώθηκες ένα πρωί και ήρθες εδώ. Ναι. Όπως μου λέγες, για λόγους οικογενειακούς. Ναι, είχα λόγο οικογενειακού. Η ζωή μας είναι εντάξει, δεν έχουμε τίποτα για να μας λείψει. Απλά εντάξει, είχα κάποια προβλήματα. Όπως... Διαφορές με τα αδέρφια του πατέρος για κάτι κτήματα. Ναι, κοντινές γονείς. Τι δουλειά έκανε ο πατέρας?
Ο πατέρας μου πριν το Ταλεμπάν ήταν στο στρατιωτικό, είχε κάτι με το στρατιωτικό, είχε κάνει 10 χρόνια στη Ρωσία, μαθήματα στρατιωτική. Στρατιωτικός ήταν. Ναι, ναι. Και όταν γύρισε στο Αφγανιστάν ήταν 2-3 χρόνια, είχε κοντά 20-25.000 άτομα που έκανε καθημερινά πράγματα εκεί πέρα, τότε που είχαμε το κράτο. Δικούς 25.000 ανθρώπους. Ναι, ναι, ναι. Τώρα ζει στο Πακιστάν. Από τότε που ήρθε τα Ταλιμπάν, ναι, το παράτησε γιατί είχε παιδιά και το είδε ότι δεν πάνε τα πράγματα όπως... Ότι θα γίνει πόλεμο, εντάξει, φοβήθηκα να πάρει τα παιδιά του να πάει κάπου μακριά. Είναι στο Πακιστάν. Εσύ πού θα προτιμούσες να ζεις, στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν ή στην Ελλάδα? Κοίτα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Και στο Αφγανιστάν να πάω να ζήσω, δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι να είναι, είναι χώρα μου. Και όπου να πάω να ζήσω, είναι με ένα χώρα μου. Πού θα σου άρεσε? Η αλήθεια, τόσα χρόνια που είμαι εδώ, εντάξει. Κακή τύχη που μπήκα φυλακή, μου άρεσε. Γιατί ήμουν με σωστούς άνθρωπος και πέρναγα καλά εδώ πέρα. Και θα προτιμούσα να ζήσω εδώ. Ωραία. Μου είπες κάτι που με έχει εντυπωσιάσει. Ότι στην Ελλάδα θα μπορούσες να ζήσεις όλη τη ζωή. Ναι, σίγουρα. Δεν σου λείπει η πατρίδα σου? Εντάξει, άμα είχα νόμιμα χαρτιά θα μπορούσα να πω να κάνω κανένα ταξίδι. Να κάτσω κανένα μήνα, δύο, τρεις, αλλά παραπάνω νομίζω δεν μπορώ. Ή λόγω τα προβλήματα ή λόγω κλίμας. Πόσο ετών ήρθες την πρώτη φορά στην Ελλάδα? Πόσο ήσουν τώρα? Ήμουν μικρός, 16. 16. Και πώς ήρθες? Από πού πέρασες μέσα? Ήρθα Πακιστάν, από Πακιστάν έκατσα με τους γονείς με ένα χρόνο και μετά ό,τι έγινε, έγινε αυτό. Μετά φοβήθηκα. Όχι, Ελλάδα πώς μπήκες, από τον Εύρο, από τη Μυτιλίνη? Όχι, από τη Μυτιλίνη. Σε βάρκα? Ναι. Πόσο πλήρωσες τους Τούρκους? Τους Τούρκους η αλήθεια δεν το πλήρωσα, γιατί αυτός που μας έφερε ήταν Αφγανός. Και την είχε πληρώσει αυτός το Τούρκο, 2.000 κάπου εκεί. 2.000 από το κεφάλι. Ναι. Δολάρια. Ναι, ναι. 2.000 δολάρια από το κεφάλι. Στην κουβέντα που είχαμε Αφγανούς και Αλβανούς, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, άκουσα ότι σε συνεντεύξεις που είχατε δώσει σε κομπή του δημοσιογράφου Σταύρου Θεοδωράκη, κάποια παιδιά αναγκάστηκαν να πούν ότι έκαναν πράγματα που δεν είχαν κάνει ποτέ, όπως ο Χασάν Γκολ που είπε ότι πήγε στην Αγγλία, ότι ήρθε από την Αγγλία στην Ελλάδα μέσω Ιταλίας, από κάτω από καμιόνια ή τέτοια. Και αναγκάστηκαν να διηγηθούν φανταστικές ιστορίες. Τα άκουσες εσύ από τα άλλα παιδιά εδώ στην συγκροτημένους? Από ό,τι ξέρω, ναι, τα έχουμε ακουστεί ότι κάτι την είχε πει αυτό. Και τι τον ανάγκασε τον... Ο Χασάν θα έλεγε ποτέ ψέματα ότι πήγε Αγγλία? Όχι, δεν είχε λόγο. Τώρα, κοίτα, μπορεί και να έρθει κάποιος να μου πει εμένα, Μυράβα, πες μου κάτι, ότι θα σε βοηθήσει με κάποιο τρόπο. Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα. Τώρα δεν ξέρω τι έχει παιχθεί. Γιατί, στον άλλο λόγο να λες ψέματα εδώ πέρα, θα σ' άρεσε, θα ήταν ωραίο? Όχι, η αλήθεια δεν μου άρεσε, γιατί δεν είχε. Πες μου κάτι, ποιοι άλλοι ήταν μπροστά όταν πάρθηκαν αυτές οι συνεντεύξεις? Ο δάσκαλος μου, ο κύριος Νίκος. Και το κάθε παιδί μόνο του? Ναι, σίγουρα. Ο κύριος Νίκος με το δημοσιογράφο, κάθε παιδί να μιλήσει. Δεν μπορούσαμε να πάμε όλοι μαζί να μας πει. Εσύ έδωσε συνέντευξη? Όχι. Γιατί? Δεν ξέρω, μάλλον δεν προλάβα. Δεν σε διάλεξαν? Μπορεί, δεν σε ξέρω. Σε διάλεξαν, έτσι. Μπορεί, ναι, ναι. Ότι είχαμε μιλήσει πολλές φορές, εντάξει. Αλλά εντάξει, με το θέατρο εκεί που δεν μιλάμε καθόλου, είμαστε μαζιμένοι με το σκάκι, αλλά δεν έτυχε ό,τι να το μιλήσω. Και άμα θα είσαι και καλός καθηγητής. Εντάξει, όχι καλός, αφού έχουμε τον δάσκαλο μας μαθαίνει εδώ πέρα, προσπαθούμε, ναι. Ωραία, σου εύχομαι καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι λοιπόν πήγα εγώ και βούτυξα τον δάσκαλο, γιατί αυτή η ιστορία ήταν το ανέκδοτο της φυλακής. Δηλαδή ότι έρχονται οι δημοσιογράφοι εδώ μέσα, φανταστείτε τώρα τι εντύπωση δημιουργούν αυτές οι πρακτικές σε φυλακισμένα παιδιά, τα οποία υποτίθεται ότι εκεί μέσα τα έχουμε βάλει για να σοφρονιστούν, όταν πηγαίνουν οι δημοσιογράφοι και τους πιέζουν να διηγηθούν μαϊμουδοϊστορίες. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ah!
Πάμε λοιπόν στη συνέχεια. Όπως ακούσατε, αυτά που, σύμφωνα με αυτά που μου είπε το παιδί από το Αφγανιστάν, εγώ έπρεπε να πάω να βρω το δάσκαλο. Και πήγα, τσίμπησα τον δάσκαλο, τον κύριο Αρμένη, για να του ζητήσω τα αρέστα, δηλαδή πώς επιτρέψατε να μπουν δημοσιογράφοι στη φυλακή και να πάρουν ψεύτικες συνεντεύξεις και να υποχρεώνουν τους κρατούμενους να διηγούνται παραμύθια. Γιατί για μένα είναι το θέμα σοβαρό, όπως για τον κάθε σόφρον άνθρωπο, ότι δεν είναι, ξέρουμε τι κάνουν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνεται μπροστά σε εκείνους οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνοι για τη διαπαιδαγώγηση των φυλακισμένων. Με ειδοποιούν τώρα ότι ένας δικός μας έχει κλειδωθεί στο Υπουργείο Παιδείας με τους καταληψίες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη διαθεσιμότητα. Είναι ο Σωτήρης Κουλούδης εκεί, ο οποίος τρύπωσε μέσα, τους κλείδωσαν, πήγαν τα μάτα απ' έξω και έχουν μείνει όμοιροι τώρα. Και θα συνδεθούμε σε λίγη ώρα, αφού όμως τελειώσουμε με αυτό το θέμα, το οποίο για μένα είναι μείζον. Πήγα λοιπόν, βρήκα τον κύριο Αρμένη, δάσκαλο δημοτικού, 12 χρόνια στις φυλακές, είναι ο κύριος που βρίσκεται απέναντί σας. Λοιπόν, σύμφωνα με όσα μου είπε, όντως ο Θεοδωράκης πίεσε τον κρατούμενο Χασάν Ογκόρ να πει μια ψεύτικη, να διηγηθεί μια ψεύτικη ιστορία για σκηνοθετικούς λόγους. Πώς λέμε ποιητική αδεία, έχουμε σκηνοθετική αδεία, έχουμε δημοσιογραφική αδεία και διάφορα τέτοια. Αηδία δηλαδή, όχι αδεία. Παράλληλα υποστηρίζει ότι τηλεφώνησε ο Θεοδωράκης προκειμένου να του ζητήσει κι άλλες χάρες. Δηλαδή, τράβηξαν ένα γύρισμα για το θέατρο που έχουν στις φυλακές και οι ηθοποιοί υποδίονται ρόλους, οι κρατούμενοι ως ηθοποιοί. Και ο κύριος Θεοδωράκης του ζητούσε να βάλουν μια κοπέλα μέσα, να παριστάνει ότι είναι εκπαιδεύει ή συμμετέχει με τους κρατούμενους στη θεατρική ομάδα, ενώ κοπέλα δεν υπήρχε και έγινε ολόκληρο θέμα με την παραγωγή του να τους πιέζει να του βρουν μια ωραία κοπέλα, να τη βάλουν μέσα για να παίζει μια ηθοποιό με τους κρατούμενους, ότι δήθεν αυτή εκπαιδεύει τους κρατούμενους στην θεατρική ομάδα. Ο ίδιος δεν δήθηκε κοπέλα. Ποιος? Γίνεται. Δεν θέλω για το ποτάμι τέτοια πράγματα. Σκηνοθετικά. Πάμε να δούμε τι μας είπε ο δάσκαλος στις φυλακές τότε και θα επιστρέψουμε στο τώρα. Εμένα είσαι ο δάσκαλος εδώ στη φυλακή. Ναι. Και έχω ακούσει καλά. Εδώ και 12 χρόνια. Ναι. Τα περισσότερα καλά λόγια που έχω ακούσει από τους φυλακισμένους είναι για το σχολείο. Που φαίνεται ότι το έχουμε ανάγκη, ίσως γιατί είναι και μια ευκαιρία να την κοπανίσουν έξω. ΟΑΣ, είμαι στην Ερμιά. Μία ΟΑΣ. Πόσα χρόνια είστε δάσκαλος εδώ? Είμαι από το 2002, 12 χρόνια. Και διευθυντής από το 2004 στο σχολείο. Ωραία. Το ωστόσο, δημοτικό σχολείο. Ναι. Ωστόσο, υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό μέσα μου για την υπόθεση των συνεντεύξεων του Σταύρου Θεοδωράκη που μου κατήγγειλαν παιδιά από εδώ μέσα, Αλβανοί και Αυγανοί, ότι όταν πάρθηκαν οι συνεντεύξεις δεν προστατεύτηκαν όσο έπρεπε και ότι τους ανάγκασαν να λένε να διηγούνται φανταστικές ιστορίες, ας πούμε όπως ένας Χασάν Γκόρ και κάποιοι άλλοι. Να, αυτή είναι μαθητής μας. Ήταν μαθητής σας. Ναι, ναι. Ναι, τον ανάγκασαν, από ό,τι μου είπαν, να πει ότι βγήκε, ότι βγήκε από Ελλάδα μέσω πάτρας, ότι πήγε Ιταλία, ότι πήγε Αγγλία, ότι γύρισε από Ιταλία. Ναι, ναι. Ήμουνα παρόν στη συνέντευξη αυτή. Κάτι που δεν είχε κάνει το παιδί, ναι. Αυτό. Mm-hmm. Πώς αφήσατε εσείς να αποφύγετε δύο ψέματα? Καταρχάς, να βάλουμε ένα πλαίσιο στην κουβέντα μας. Ο Αυλώνας ως κατάστημα έχει περάσει μια πολύ μεγάλη διακύμανση όσον αφορά την εξωστρέφεια, την οποία θα πρέπει κάθε κατάστημα ανηλίκων να επιδεικνύει, δηλαδή ως γέφυρα με την κοινωνία. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια ανάγκη πάρα πολύ σημαντική στο να δείξουμε στον έξω κόσμο όχι τη δουλειά τη δικιά μας, αλίμονο, εμείς είμαστε λειτουργοί για αυτή τη δουλειά, αλλά να δημιουργήσουμε μια εικόνα στην κοινωνία η οποία δεν έχει να κάνει με την εικόνα που περνάνε τα περισσότερα μέσα, ότι εδώ έχουμε θηρία, ότι εδώ έχουμε μια κατάσταση τέτοια. Τώρα, όσον αφορά για το προκείμενο, ο κύριος Θεοδωράκης, αν θυμάμαι καλά, ήταν στη φυλακή επί 3-4 μέρες και είχε το ελεύθερο από τον τότε διευθυντή, τον κύριο Δουλάμη, να γυρίζει όλους τους χώρους της φυλακής.
Και στην αντίληψή μου απλά είχε πέσει το γεγονός ότι, και βέβαια έτσι το συνέδεσα, ότι για τηλεοπτικούς λόγους πάρα πολλά γινόντουσαν, τα οποία δεν ήταν στο ρου της καθημερινότητας της φυλακής. Εγώ ήμουνα την τελευταία μέρα που τράβηξε τα πλάνα που αφορούσαν. Έχω την αίσθηση ότι το ωραιοποιείται, δηλαδή, εντάξει, μέσα στο ρου της φυλακής δεν είναι δραματοποίησης ίσως κάποιες σκηνές, αλλά το να βάζει το φυλακισμένο να λέει ψέματα ότι πήγε στην Ιταλία, πήγε στην Αγγλία, ξαναγύρισε στην Ελλάδα. Αυτό έμεινα και εγώ με την απορία, αλλά επειδή εγώ δεν είμαι άνθρωπος ούτε των μέσων, ούτε το... Βέβαια, να σας πω την αλήθεια ότι μέχρι τώρα, ναι, θεωρώ ότι ήταν ατόπιμα δικό μου το ότι δεν το διόρθωσα και δεν επενέβαινε εκείνη τη στιγμή. Γίνανε όλα τόσο γρήγορα που είχα το νου μου, δηλαδή, κυρίως τα παιδιά, τα οποία ήταν μέσα εκείνη την ώρα, κάνανε πρόβα, είχαμε τηλεοπτικό συνεργείο κοντά. Ήταν όντως ένα ατόπιμα δικό μου, το οποίο δεν επενέβαινε στην όλη ιστορία. Επίσης έμαθα ότι σε μια θεατρική παράσταση που γυρίστηκε, η παραγωγή και ο κύριος Θοδωράκης ζητούσαν ψευδός μεν να παρουσιαστεί μία κοπέλα ή μία γυναίκα μέσα στην παράσταση ότι εκπαιδεύει, διδάσκει τα παιδιά χωρίς αυτή η κοπέλα να υπάρχει στην πραγματικότητα μέσα στη φυλακή. Ναι, και αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια δεν έγινε έτσι. Δηλαδή? Εννοώ δεν έγινε έτσι. Τελικά δεν παρουσιάστηκε με γυναίκα η πρόβα. Αλλά αυτό είχε γίνει τηλέφωνο σε μένα να βρεθεί κάποια κοπέλα για τις πρόβες κτλ. Να πάρθουν πλάνα δηλαδή και πάλι για τηλεοπτικούς και σκηνοθετικούς λόγους, να μην είναι μόνο αγόρια μέσα στην πρόβα, να υπάρχει και μια κοπέλα η οποία να γυμνάζει, ας πούμε, τα παιδιά. Με αυτή την έννοια. Υπήρχε. Δεν υπήρχε, όχι. Δηλαδή τσίρκο ή καμπαρέ, λίγο πολύ. Δεν ξέρω, αυτό το λέτε εσείς. Είναι το συνάφι το δικό σας, εγώ θεωρώ. Το οποίο δυστυχώς πολλές φορές κάνει πράγματα τα οποία δεν συμφωνώ. Με την προϋπόθεση ότι όταν μπαίνουν οι άνθρωποι του συναφιού μου να αλωνίζουν εδώ μέσα και να δραματοποιούν τα ρεπορτάζ και να βάζουν κρατούμενους να λένε ψέματα, η φυλακή πρέπει να αντιδρά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν το συζητάμε. Αλλά θέλω απλά να, όχι για να μετριάσω το θέμα, την αγωνία και τη δικιά μας, σαν παράγοντες που είμαστε εδώ πέρα για τα παιδιά, να ρίχνουμε λιγάκι νερό στο κρασί μας. Παρόλο που στην πρώτη μου τοποθέτηση σας είπα ότι ήταν ατόπιμα δικό μου το ότι δεν επενέβην. Ότι... Ναι, εγώ δεν προσπαθώ να σας... Όχι, όχι, αλίμονο. Δεν σας ελέγχω, ούτε θέλω να σας διαφέρω. Όχι, όχι, όχι. Να σας την ξέρετε καλύτερα. Όχι, ναι, ναι. Αλλά, ωστόσο, αντιδρώ στις ψευχές, στην υποκρισία και τις συμπεριφορές των συναδέλφων, ναι, όταν συμβαίνουν αυτά. Για μας, όπως κρίθηκε και από το Υπουργείο, δίνοντάς του την άδεια να μπει μέσα να κάνει αυτό την εκπομπή, θεωρήθηκε τιμή για μας να γίνει κάτι τέτοιο ως παρουσίαση της δουλειάς που γίνεται εδώ. Και συνάμα η ελευθερία που δόθηκε στο να μιλήσει με παιδιά ελεύθερα, χωρίς να έχει καμία παρέμβαση, ίσως αυτό να ήταν το λάθος, διότι του δόθηκε η δυνατότητα πιθανώς να δώσει και κατευθυντήριες γραμμές στο τι θα υποθεί. Έτσι, με αυτή την έννοια σας λέω. Επομένως, θεωρώ ότι εδώ, όσον αφορά εμένα, γιατί έγινε μπροστά μου, εκεί καταγράψτε με ως offside. Λοιπόν, θέλετε να καταλάβετε ότι είμαστε οι πρώτοι υπεύθυνοι για τα χάλια μας. Έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν, τους δημοσιογράφους που μας αξίζουν, τους γιατρούς που μας αξίζουν και τους δικαστές που μας αξίζουν. Και τους δασκάλους που μας αξίζουν. Αλλά έχουμε αυτό που αξίζει η κοινωνία μας. Θέλει να διαβάσω τη γράφει μια τηλεθεατής εδώ, μια τηλεθεάτρια. Γιατί το πρώτο θέμα της εκπομπής είναι για το Θεοδωράκη, γιατί δεν λέτε τίποτα για τον Τσίπρα, επειδή έχετε το βήμα μπορείτε να λέτε μόνο αυτά που σας συμφέρουν και ό,τι θέλετε να σχολιάζετε εσείς. Ας αφήσετε τον κόσμο να αποφασίσει εκείνος τι θέλει. Ακούστε μία άποψη που έχει μία Ελληνίδα πολίτης η οποία ψηφίζει. Και μάλιστα τα λέει σε ποιον, σε έναν άνθρωπο που έκανε 3 εκπομπές για το Μητρόπουλο, για την τελεσίδικη απόφαση που έχει εναντίον του, για τις αθλειότητες που διέπραξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για την Ιγκλέζη,
τη βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία με την προηγούμενη εταιρεία χρυσού είχε συνάψει συμβόλαιο και πληρωνόταν κανονικά. Δηλαδή έπαιρνε λεφτά από τους προηγούμενους κακοποιούς του χρυσού. Άλλαξε όμως η εταιρεία, φαίνεται δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό της και ήτανε πρωτοστατούσε στη συγκεντρώση του κόσμου στη Χαλκιδική εναντίον της εταιρείας χρυσού. Δεν ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητος αριστερός δηλώνω. Αλλά εγώ τους ανθρώπους δεν τους χωρίζω δεξιούς, αριστερούς, ουδέτερους όταν κάνω αυτή τη βρωμοδουλειά που θέλουν να τη λένε και δημοσιογραφία, να την αποκαλούν και λειτουργήμα. Δεν χωρίζω ανθρώπους αριστερά, δεξιά, πάνω κάτω. Κοιτάς την υπόθεση. Όπως τώρα που βλέπουμε ότι ένα σύστημα ολόκληρο στηρίζει αυτόν τον άνθρωπο που δείτε ποια είναι η συμπεριφορά του. Το στηρίζει με τέτοιο τρόπο ώστε να τον ανεβάσει επάνω, να πάρει έδρες, ψήφους, να δημιουργήσει εντυπώσεις, να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Και δημοσιεύουμε αυτά που δημοσιεύσαμε, δημοσιοποιούμε αυτά που δημοσιοποιήσαμε και δεν τους καίγεται καρφί. Sky, Mega, Αντένα, Τόνα, Τάλο, από εδώ, από εκεί, Τσιμουδιά, Συγκρότημα Λαμπράκη, κανένας. Ρε Τσιμουδιά σας λέω, τίποτα. Μόνο το Συγκρότημα Λαμπράκη έβγαλε μια ανακοίνωση μετά την ανάρτηση στο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας για το βιβλίο του Κουφοντίνα, γιατί δεν παίξαν τη συνέντευξη που του ζήτησαν. Θα το δείτε στη συνέχεια τι έγινε και με αυτό. Αφού όμως το θέμα μπήκε στην πρώτη σελίδα της δικής μας ηλεκτρονικής εφημερίδας, το Zoogla.gr. Πώς θέλετε με τέτοιους πολίτες που αντιλαμβάνονται έτσι τα πράγματα και αντί να σου πούν τρέχαρε δημοσιογράφε και δείξε μας τι είναι αυτός ο οποίος ζητάει την ψήφο μας, μην τον πειράζετε αυτόν. Αυτός είναι ο δικός μου, λέει η συγκεκριμένη. Να ασχοληθείτε με τον Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στο δάσκαλο και στον κύριο Τσουνή. Μάλλον για το δάσκαλο τον ακούσαμε, θα μας τα πείτε τώρα. Ήσταν κι εσείς εκεί. Ήμουνα εκεί στην δικιά σας συνέντευξη, όταν πέραν τη δικιά σας συνέντευξη, όχι στο 11 στην... Ο κύριος Τσουνής ήταν μάρτυρας του επεισοδίου που είχαμε κρατούμενος, επεισοδίου των εισαγωγικών. Δηλαδή που μου είπαν τι να έρθουμε να δώσουμε συνέντευξη μαϊμού σε σένα όπως και στο Θεοδωράκη και λέω γιατί τι συνέβη και μου λένε το και το και το. Μας πίεζε να λέμε ψέματα. Έτσι βγήκε το θέμα. Ορίστε. Και έτσι βγήκε το θέμα. Έτσι βγήκε το θέμα. Ήταν μπροστά ο κύριος Τσουνής. Εδώ θα ήθελα να πω ότι... Και γύρισα και τον κοίταξα και του λέω τι λένε οι κρατούμενοι και μου λέει είναι το ανέκδοτο της φυλακής. Του λέω δηλαδή έτσι έγινε μου λέει. Και άρχισα να ψάχνω την ιστορία προσπαθώντας να βρω αυτό το παιδί. Θα το είχα βγάλει ήδη το θέμα εδώ και ένα-δύο μήνες. Πότε ήρθα στις φυλακές εγώ? Σεπτέμβριο μήνα ήταν περίπου νομίζω. Πόσο είναι? Σεπτέμβριο μήνα. Τέλος Σεπτέμβρη. Τέλος Σεπτέμβρη. Και δεν μπορούσα να βρω αυτό το παιδί το οποίο το έψαχνα παντού, γιατί είχα την πληροφορία ότι έχει μετακινηθεί σε άλλη φυλακή. Όντως, είχε μετακινηθεί σε άλλες. Στα Γρεβενά. Στα Γρεβενά. Μετά από τα Γρεβενά απελάθηκε. Δεν ξέρω αν επέστρεψε πάλι στον Αυλώνα. Όχι, όχι. Και έφυγε, δεν επέστρεψε. Όχι. Και περίμενα να βρω και τον άνθρωπο που έδειξε, γιατί υπάρχουν προφανώς και άλλες συνεντεύξεις, δεν ικανοποιούσαν. Το ρεπορτάζ δεν έπαιξαν. Τι έγινε λοιπόν, κύριε Τσουνή? Ήθελα να πω εδώ για τους τηλεθετές σας ότι εμείς εκεί κάνουμε σκάκι στον Αυλώνα, ύστερα από μια πρόσκληση του κυρίου Αρμένη προς την Ελληνική Σκακική Ομοσπονδία, υλοποιήσαμε αυτή την δράση στις φυλακές και μπορώ να πω μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Ήδη 150 κρατούμενοι έχουν μάθει να παίζουν σκάκι. Τα τμήματα που λειτουργούμε τώρα είναι ένα αρχαρίων 20 μαθητών και άλλο ένα 30 οι οποίοι παίζουν πάρα πολύ καλό σκάκι. Έχουμε διοργανώσει δύο τουρνουά, στα οποία δεν ανταποκρίθηκε κανείς ως σπόνσορας. Σε όσους απευθυνθήκαμε, παρά μόνο η Ζούγκλα, μέσω του κυρίου Τριανταφυλόπουλου. Εκεί λοιπόν έχει παρουσιάσει τις εκπομπές μας, έχουμε κάνει κουβέντα και πάνω σε μια τέτοια συζήτηση που με το Σκάκι, μάλιστα εκείνη την ημέρα είχαμε και Σκάκι όταν είχε έρθει ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, έγινε μια κουβέντα με τις συνεντεύξεις, έπιασε κάποια παιδιά και τους είπε: Ξέρετε, να πούμε δύο πράγματα. Και τον ρώτησαν: Θα γίνουν με τους ίδιους κανόνες του Θεοδωράκη οι συνεντεύξεις? Αυτό το γνωρίζαμε νωρίτερα, δηλαδή το ξέραμε γιατί πραγματικά έχει γίνει ανέκδοτο στη φυλακή. Ότι έψινε τους φυλακισμένους να λένε πράγματα τα οποία δεν ίσχυαν. Και το αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς εδώ που παραβρίσκεται, ότι δεν θα μπορέσει ένας κρατούμενος να μπει από τη Μυτιλήνη στην Ελλάδα, το καταλαβαίνω. Να φύγει έστω και από την Ελλάδα να πάει στην Ιταλία, το καταλαβαίνω. Αλλά να πάει στην Αγγλία και να γυρίσει με τον ίδιο τρόπο μέσα στο καράβι, δηλαδή ξεφτιλίζουμε ένα ολόκληρο σύστημα.
το ελληνικό, το ιταλικό, το αγγλικό. Και τελικά ο καθένας αποξέρεται, από ό,τι βλέπω παρευρίσκονται και νομικοί, ότι όταν απελάβνεται ένας από μια χώρα, δεν απελάβνεται στη χώρα που λέει ότι είχε πρωτοπάει και θα τον πει. Γνωστή συνθήκη, θα πάει, ανοησία που ψηφίσαμε. Θα πάει στη χώρα του, δεν θα πάει στην. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Δεν απέδειξε αυτός ότι είχε χαρτιά από την Ελλάδα όταν πήγε στην Αγγλία για να τον στείλουν οι Άγγλοι πάλι στην Ελλάδα. Κύριε Τσουνή, θα αποδεικνύει ότι είναι ένα ψέμα. Γνωρίζετε την ευαισθησία μου για τους μετανάστες. Γιατί για μένα δεν υπάρχουν λαθρέοι μετανάστες και άνθρωποι. Υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι μπορεί να έχουν μπει με μη νόμιμο τρόπο στη χώρα μου, αλλά τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους αποκαλούμε λαθρέους. Το λέω αυτό, δεν κατηγορώ εσάς, το λέω γιατί θέλω να διαχωρίσω τη θέση μου. Το θέμα μας δεν είναι λοιπόν ο μετανάστης τι έκανε, είναι τι έδειξε ο δημοσιογράφος που δεν έκανε. Κύριε Τεταφυλόπουλε, εμείς εκεί δεν είμαστε ούτε δικαστήριο, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν τιμωρηθεί από την πολιτεία, από τη δικαιοσύνη και αυτό και την ποινή τους εκτείνουν εκεί. Εμείς εκεί έχουμε πάει να κάνουμε μία δράση, τη δράση του σκακιού. Όπως γίνεται δράση στο θέατρο, γίνεται χορός, γίνεται μουσική, γίνεται ζωγραφική. Και έχουν αυτά τα παιδιά κάτι να ασχολούνται. Εσείς κάτι αυτό, να θυμούνται. Αυτή την ιστορία την είχατε πάρει χαμπάρι τότε. Ναι, τη λέγανε τα παιδιά, τη συζητάγανε μεταξύ τους, αλλά δεν είχα δώσει έκταση. Δεν ήσταν παρόν εσείς. Όχι, δεν ήμουν παρόν στην συνέντευξη. Δώστε μου λίγο χρόνο. Κύριε Τσαλαπάτη, εάν στην εφημερίδα που δουλεύαμε τότε. Μην με ρωτήσετε να το κρίνω δημοσιογραφικά τώρα, γιατί δεν αντέξατε διακριτική. Όλη ιστορία. Δεν αντέχει, αλλά θέλω για έναν κόσμο που δεν γνωρίζει τι συνέβαινε. Εάν, ας πούμε, ο διευθυντής εφημερίδας τότε μας τσάκωνε να έχουμε κάνει τέτοια λαθροχειρία, πού θα βρισκόμασταν? Κοίταξε. Χωρί για το ότι μπορεί να τρώγαμε και σφαλιάρες εκείνη την εποχή, ναι, για Μάκη, κάποιοι διευθυντές σήκωναν και το χέρι, πού θα βρισκόμασταν? Να πάρουμε τα πράγματα σφαλιά με δύο λέξεις. Καταρχήν, τότε βγαίνανε εφημερίδες. Τώρα, όπως βγαίνουν εφημερίδες, είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα και πολύ περισσότερο όταν γίνονται εξωτερικές παραγωγές στα μεγάλα κανάλια, τα οποία εν ονόματι της τηλεθέασης του ανταγωνισμού πλασάρουν διάφορες τέτοιες συνταγές lifestyle ή εν πάση περιπτώσει τέτοιου, με ανθρώπινη δυστυχία και γίνεται αυτό το εμπόριο και φαίνεται φτάνουμε σε αυτό το σημείο, αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Απλώς να πω κάτι, ότι επειδή θέλω να πιστεύω ότι οι συνάδελφοι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕ όταν τους επισημάναμε την ιστορία της λογοκρισίας που έγινε για μερικές φράσεις από τη δήλωση του κύριου Κορτό και κινήθηκαν με αποτέλεσμα να ανοίξει το θέμα και να συζητηθεί, εγώ θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον θα γίνει το ίδιο και τώρα, από τη μια μεριά. Και θα γίνει αύριο αυτό. Τουλάχιστον από την πλευρά μου. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να διαχωρίζει τι είναι ενημέρωση, τι είναι επικοινωνία και τι δρόμοι ανοίγονται. Γιατί δεν μπορεί να τα φέρνει όλα ένα ρέμα και να τα πηγαίνει όπου θέλει και να γίνεται κόπα μετά. Γιατί αυτό γίνεται. Μάλιστα. Τούτη την τώρα. Θέλω να πω, δοθείς τώρα της ευκαιρίας, ότι έμεινα έκπληκτος πριν από 10 μέρες, όταν άνθρωπος ο οποίος επρόκειτο να εμφανιστεί σε δική μας εκπομπή εδώ στα στούντιο του Zoogla.gr, ένας ηθοποιός ήταν, ο οποίος πεινάει σήμερα. Είχε κληθεί από αυτές τις αθλειότητες μεσημεριανές που θέλουν να λέγονται εκπομπές, έναντι αμοιβής, και όταν τους είπε ο άνθρωπος ότι έχω να πάω και εκεί, του είπανε θα πάρεις τα διπλάσια, αλλά να μην πας εκεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει εντελώς. Μαζεύουν τους δυστυχείς, τους φουκαράδες, τους πεινασμένους, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και έναντι συνεντεύξεων τους δίνουν διάφορα ποσά τα οποία, λέει, εγκρίνονται από το κανάλι για την παραγωγή της εκπομπής. Τα έχετε ξανακούσει σε αυτά? Αυτά συμβαίνουν. Δεν είναι οι άθλοι του Ουγγό, είναι οι άθλοι της Ελλάδος. Γίνονται καθημερινά. Κάτω από το ίδιο καθεστώς, με την ίδια νοοτροπία, με το ίδιο ηθικό υπόβαθρο, έγινε και συγκεκριμένη εκπομπή έρευνα από την ομάδα του κυρίου Θεοδωράκη. Για πάμε στο δάσκαλο τώρα, ο οποίος ήταν παρόν και δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς. Επιτρέψτε μου, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να
να δώσουμε μία βάση στη συζήτησή μας σχετικά με το γεγονός. Ναι, και να ανοίξουμε και το θέμα. Τι είναι τελικά δημοσιογραφία? Αυτό δημοσιογραφία. Δεν είμαι εγώ ως δάσκαλος, εσείς ως δάσκαλος αρμόδιος να το κρίνω. Όχι, κάνετε λάθος. Ως δάσκαλος και ως πολίτης... Θα σας πω που είναι η ευθύνη εσείς μου. Εσείς πρέπει να εγώ, το κρίνετε. Όταν, όπως είπατε, με τσακώσατε, ευθαρσώς βγήκα και σας είπα για το δικό μου το λάθος και τη δική μου την, την παράβλεψη, να το πω έτσι. Θα ήθελα ωστόσο να μου δώσετε την ευκαιρία να πω δύο πράγματα. Το τσακώσαμε, το είπα συσταγωγικά. Ναι. Γιατί... Όπως θα ήθελα επίσης όταν μου είπε ο δάσκαλος... να διαγράψουμε και τη λέξη πίεση στον κρατούμενο. Δεν πίεσε τον κρατούμενο. Διότι τώρα άνθρωποι που μας ακούνε από τις φυλακές, οι άνθρωποι του χώρου των φυλακών, ξέρουν ότι ο κρατούμενος μπροστά σε μια κάμερα, σε μια φωτογραφική μηχανή, είναι πιο χαλαρός. Στο να πει και ψέματα, στο να πει και... Είναι λίγο πιο χαλαρός. Εγώ δεν διαπίστωσα αυτό. Διαπίστωσα ότι η παρουσία της κάμερας τους φόβιζε, ναι. Τους ξένιζε. Ναι, μιλάω για το ρήμα πίεση. Έτσι, δεν πίεσε. Το κατήφθηνε ίσως να είναι η πιο σωστή λέξη. Θα ήθελα να κάνω έτσι μια αναφορά. Να πω ότι από το 2004 μέχρι, δηλαδή πώς φτάσαμε σε τέτοιες ιστορίες, στο να μπαίνουν τα μέσα στις φυλακές και να έχουν, και να μην έχουν μια υψηλή εποπτεία από κάποιους παράγοντες της φυλακής. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Όσον αφορά εμένα που είμαι στο χώρο των φυλακών. Τώρα, δημοσιογραφικά και δεοντολογικά είναι θέμα δικό σας που πρέπει να το κρίνετε εσείς. Λοιπόν, από το 2004 μέχρι σήμερα έχει αλλάξει κατά πολύ ο τρόπος λειτουργίας, ειδικά του Αυλώνα. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω έτσι μια αναφορά σχετικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο. Ποιος θα άλλαξε αυτά τα πράγματα? Να σταθώ στο φίλο σας, τον Αντώνη τον Αραβαντινό, ο οποίος άλλαξε κυριολεκτικά τον τρόπο λειτουργίας της φυλακής. Να συνεχίσω με τον Παύλο του Δουλάμη, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος διευθυντής του καταστήματος, ο οποίος είχε όραμα και έμπνευση να ανοίξουμε τη φυλακή προς τα έξω. Και φυσικά για το σημερινό σχήμα, δεν το συζητώ, έχουμε ανθρώπους όπως τον αρχιφύλακα που έχετε γνωρίσει, τον κύριο Λαμπρόπουλο, άνθρωπο με μεγάλο στομάχι, που αντέχει πολλά, τη διεύθυνση, την κυρία Μπούκη, η οποία και αυτή ακολουθεί έτσι την πορεία του κυρίου Δουλάμη. Δεν θέλω να εξαιρέσω ούτε το φυλακτικό προσωπικό, ούτε το επιστημονικό, ούτε το διοικητικό, και όλα αυτά πλαισιωμένα από εξαιρετικούς εισαγγελείς. Να το πούμε και αυτό. Στήσαμε λοιπόν γέφυρες, στήσαμε δράσεις, καλλιεργήσαμε εξωστρέφεια. Δεν θα πω τώρα, ίσως να μην ενδιαφέρει το τι κάνουμε στον Αυλώνα, θέατρο, σκάκι κτλ. Δεν θα τα πω αναλυτικά. Το ζητούμενο για μας επετεύχθη ως ένα σημείο. Ανοίξαμε τη φυλακή, έχουμε μια φυλακή η οποία κινείται όλη μέρα οι κρατούμενοι σε δραστηριότητες. Έχουμε δεκάδες επισκέψεις στο γυμνάσιο και το λύκειο που λειτουργεί στις φυλακές, δεκάδες επισκέψεις σχολείων που έρχονται και συζητάνε με τα δικά μας τα παιδιά. Ωραία όλα αυτά, λέγω. Θα ήθελα να καταλήξω να πάμε εκεί. Στο ζητούμενο. Ναι, στο ζητούμενο. Αυτό λοιπόν όλο το άνοιγμα στα ΜΜΕ έγινε ουσιαστικά χωρίς να έχουμε εμείς τη δυνατότητα, είχαμε την απειρία μάλλον, να διαχειριστούμε μηντιακά όλο αυτό το πράγμα. Τι να διαχειριστείτε, το λογοκρισία στο δημοσιογράφο ότι θα ρωτήσει από τη στιγμή που παίρνει άδεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης? Έτσι. Υποτίθεται ότι εκείνος ξέρει ποιο είναι το καθήκον του, ποιοι είναι οι κανόνες δεοντολογίας, ποιοι είναι οι ηθικοί κανόνες που πρέπει να διέπουν μια τέτοια συνέντευξη και σχέση. Και να μην δημιουργεί φανταστικές καταστάσεις. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, άλλωστε, για να μάθουμε και πώς σκέφτεστε γενικώς, έτσι, ως ΜΜΕ, δηλαδή παίρνουμε εμπειρία από την επίσκεψη αυτή που έχουμε και την παρουσία μας στην εκπομπή. Τώρα, από εκεί και πέρα, το γεγονός είναι υπαρκτό, έγινε. Ήμουνα μπροστά, υπήρχε μία κατεύθυνση που δόθηκε, ξεκίνησε το παιδί να πει την ιστορία του, όπως την είχε σκεφτεί αρχικά, και του είπε
ότι θα πρέπει να την εμπλουτίσει με άλλα στοιχεία. Η φαντασία του κρατούμενου κάλπασε, φτάσαμε μέχρι την Αγγλία. Έτσι. Να διορθώσουμε επίσης, δεν με πήρε ο κύριος Θοδωράκης τηλέφωνο για να μου πει για την κοπέλα για την παράσταση. Με πήραν άνθρωποι από το επιτελείο του Θοδωράκη. Όπως για δεν πείτε μας τον ίδιο. Για πείτε μας και αυτή την ιστορία, τι συνέβη ακριβώς. Δεν είναι, όπως το ανέφερα και στο βίντεο, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι θα πρέπει να, για τηλεοπτικούς λόγους, να βάλουμε και κάποια κοπέλα στα πλάνα που θα πάρθουν. Αυτό έγινε το βράδυ, για την άλλη μέρα το πρωί. Κάποια πλάνα θα πάρθουν και για τηλεοπτικούς λόγους θα πρέπει να έχουμε μια κοπέλα. Η οποία τι υποτίθεται ότι θα έκανε με τους κρατούμενους, γιατί είναι ανδρών, δεν είναι γυναικεία φυλακή. Εντάξει, γυναίκες υπάρχουν και εργάζονται. Δεν θα ήταν κρατούμενη. Ορίστε. Θα ήταν κρατούμενη η κοπέλα. Όχι κρατούμενη η κοπέλα. Τι θα ήταν η κοπέλα. Θα ήταν κάποια γυμνάστρια πιθανώς ή κάποια χορογράφος. Ναι. Δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους από την παραγωγή, πώς θα την παρουσίαζαν αυτή την κοπέλα. Και τι τους είπατε εσείς. Ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δηλαδή. Και είναι κάτι. Ούτε άδεια είχε πάρθει για να μπει άλλος άνθρωπος, αλλά και πάλι δεν είναι δυνατόν. Να έχουμε στημένη μια θεατρική ομάδα με συγκεκριμένο πλάνο και συγκεκριμένη δουλειά που γίνεται και να βάλουμε μέσα κάποια στοιχεία ψεύτικα. Μάλιστα. Ωραία. Γιατρέ. Να πω ότι είναι δημοσιογραφία. Ό,τι θέλετε θα πείτε. Είναι μέσον μαζικής εγκεφαλομαλάκυνσης. Η δημοσιογραφία που ασκείται από τα μεγάλα δημοσιογραφικά όργανα, ξέρω εγώ πώς να τα πω, είναι τέτοιο πράγμα. Και είναι και μια διαπλοκή του ισχύς του είδους με την πολιτική κατάντια και τους πολιτικατζίδες, δηλαδή με τους νταβατζίδες του λαού. Εγώ έτσι τη βλέπω, δηλαδή δημοσιογραφία σήμερα δεν ασκείται δημοσιογραφία. Σήμερα η είδηση είναι αυτό που λένε αυτοί. Δεν ψάχνουν την είδηση, τη φτιάχνουν την είδηση. Και βέβαια παραπλανούν τον κόσμο. Και επίσης είναι το μέσο δια του οποίου οι πολιτικατζίδες, καμαρώνοντας το γυαλί κάθε φορά, μαζεύουν ψηφαλάκια. Ωραία. Τώρα όμως, έμφαση στην δημοσιογραφική, αν θέλετε, ψευτιά. Υπάρχει και η σωστή δημοσιογραφία, δεν λέω, αλλά η δημοσιογραφία που συζητάμε τώρα εδώ. Ναι, μα γι' αυτό αυτή τη ποιότητα δημοσιογραφία είναι το θέμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, έμφαση στην όλη ιστορία δίνει το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός εμφανίζεται σήμερα ως πολιτικός ηγέτης ενός κόμματος που το σπρώχνουν τα μέσα προς τα έξω, το εμφανίζουν ότι έχει καταλάβει ήδη τη δεύτερη, τρίτη θέση και διάφορα τέτοια ωραία και καλά. Τα μεγάλα κανάλια τον παίζουν όλα, οι εφημερίδες επίσης, αποσιωπούν εντελώς το γεγονός, το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο. Εντύπωση ότι αρδεύει, αυτό το ποτάμι έχει παραπόταμους που χύνονται σε αυτό, οι οποίοι είναι αντιφατικοί, είναι ύποπτοι, είναι θολοί, έχουν αριστερόστροφες δίνες και δεξιόστροφους τροβίλους και δεν νομίζω ότι πρόκειται να βγάλει πουθενά αυτό το πράγμα. Και εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι δεν έρχεται να κριθεί στις εκλογές, πάει στις ευρωεκλογές κατευθείαν. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Οι ευρωεκλογές είναι το πρώτο βήμα για να δημιουργήσει εντυπώσεις ως πρόκριμα για τις εθνικές εκλογές. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ως φυσικό. Εδώ είναι, δεν είναι σε. Σωστά. Ως φυσικό φαινόμενο είναι αντίστροφο με αυτό που θα συνέβαινε στη φύση. Δηλαδή, οι παραπόταμοι δημιουργούν έναν κυρίως ποταμό. Εδώ είναι κυρίως ποταμοί, δημιουργούν παραπόταμο. Αυτό είναι το περίεργο φαινόμενο. Τώρα, πού πάει το νερό. Γίνεται στη θάλασσα πάντα. Δεν γίνεται στη θάλασσα. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στο θέμα μας.
Αυτά λοιπόν με το συγκεκριμένο, με τα όσα διαδραματίστηκαν μέσα στις φυλακές, να πάμε στο κύριο Κρανιδιώτη. Εντάξει, υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι το δεοντολογικό, το πειθαρχικό και το άλλο το πολιτικό. Για το πρώτο θα έλεγα το εξής. Έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο, δεν τον γνωρίζω, έτσι, ο οποίος φαντάζομαι να με διορθώσει στις φυλακές για να πας να διδάξεις εκεί, δεν είναι απλά ότι κάπου σου είχε ένας διορισμός, είναι μια επιλογή. Έτσι. Ναι. Αυτή είναι μια ηθική επιλογή. Άρα έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου, ο οποίος έχει ένα τεκμήριο, αν θέλεις, υπέρ του μια άλλη ηθική στάση απέναντι στα πράγματα. Για να κάνει αυτό το λειτουργήμα το οποίο κάνει και που κάνει. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι λέει ψέματα. Έτσι. Πέρα από αυτά που σου είπαν τα παιδιά εσένα, οι κρατούμενοι, έχω το συγκεκριμένο άνθρωπο απέναντί μου. Λοιπόν, άρα το πρώτο είναι τι κάνει η ΣΥΑ. Έτσι. Το δεύτερο ζήτημα θα έλεγα ότι θα έπρεπε ο ίδιος να βγει να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Όσον αφορά δε το πολιτικό, θα σου πω ότι εγώ προτιμώ την εκδοχή του Σταύρου Θεοδωράκη όπως την δίνει ο Γιώργος Μητσικώστας. Δεν ξέρω αν έχει δει τα σχετικά βίντεο. Γιατί? Διότι πρώτον είναι διασκεδαστική και δεν προσβάλλει κανέναν. Διότι αυτό το πράγμα που φαίνεται τέλος πάντων να έχει πολύ μεγάλη βάση, ότι να είναι αληθές, προσβάλλει όλους μας, γιατί κιόλας εκμεταλλεύεται. Ρωτήσατε κάτι προηγουμένως, αν έγινε μια συζήτηση για το αν τους πίεσε ή αν τους έπεισε, γιατί έχει καμιά σημασία για το αποτέλεσμα. Όχι, όχι, ο δάσκαλος το. Η εκμετάλλευση. Το είπε όχι, το καλύτερα. Λέω ότι δεν έχει σημασία. Τους κατήφθηνε. Ναι. Αυτό λοιπόν, είναι ακόμα χειρότερα. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για τη δημοσκόπηση, αν επιτρέψει ένα πολύ απλό σχόλιο, γιατί βάλανε αυτό το κόμμα, γιατί δεν του δώσανε 135%. Που θα ήταν και πιο πιασάρικο. Έτσι, πάντως, αυτό το οποίο έγινε, όπως το καταλαβαίνω εγώ, είναι. Ξέρεις, θυμάστε το παλιό, το κλασικό, θα το ξέρει και ο κύριος Τσαλαπάτης, ότι η είδηση λέει δεν είναι ο σκύλος ότι δάγκωσε άνθρωπο, ότι άνθρωπος δάγκωσε σκύλο. Πάλι καλά, δηλαδή που του ζήτησαν να δάγκωσε και κανένα σκύλο. Ναι, αυτά τα έλεγε ο Πασαλάρης. Η είδηση είναι να δάγκωσει ο σκύλος στο αφεντικό. Το αφεντικό το σκύλο, όχι ο σκύλος στο αφεντικό. Λοιπόν, η μία κουβέντα που μπορούσε να γίνει είναι τι δημοσιογραφία θέλουμε και πώς αντιλαμβανόμαστε την ενημέρωση. Γιατί ο δημοσιογράφος ο οποίος κατευθύνει τα ρεπορτάζ του αντιλαμβάνεστε ότι είναι ευάλωτος και κατευθυνόμενος και εκείνος με τη σειρά του. Διότι για να κατευθύνεις ένα ρεπορτάζ σημαίνει ότι κάποιος μηχανισμός σε αναγκάζει να το κατευθύνεις. Άντε μετά να βγάλει άκρη ο πολιτικός, ο δήμαρχος, ο βουλευτής, ο υπουργός, όταν δεν ξέρει από πίσω. Ποιος κρύβεται, τι κρύβεται και για ποιο λόγο. Το χειρότερο είναι ότι ο δημοσιογράφος ο οποίος κατευθύνει το ρεπορτάζ του δεν αντιλαμβάνεται ως εντολέα του τον πολίτη. Ούτε καν ως πελάτη του. Αν μπορεί πουλάει να αντιλαμβάνεται ως εντολέα του τον πολιτικό, τον πολιτικάντη, με αυτόν τον οποίο διαπλέκεται. Έτσι. Και τον προωθεί αναλόγως ή όχι. Ακριβώς. Κατά τη διάρκεια των εκλογών γίνονται άθλια πράγματα που δεν μπορεί να τα βάλει ο νου σας. Όσοι έχετε πολιτευτεί ή προϋπήρξατε δήμαρχοι, πηγαίνετε, γνωρίζετε ότι πάνε και τα κουμπάνε κανονικά. Δώσε μου τόσα, είχε βγει ο Σούρλας που έλεγε μου ζητούσαν τόσα για να με βγάλουν στις συνεντεύξεις. Διαφορετικά δεν με έβγαζαν να μιλήσω από το κανάλι τους. Για αυτή τη δημοσιογραφία τι κάνει η Ένωση Συντακτών? Γιατί εμένα με εγκαλούν κάθε δεύτερη εβδομάδα. Μα αυτή πειθαρχικά είναι η δημοσιογραφία. Αυτή την, η Ένωση Συντακτών κάνει την δημοσιογραφία. Όλα τα συνδικαλιστικά όργανα είναι μέσα στη βρώμα που κάνουν τα από κάτω όργανα. Συνδικαλιστής δημοσιογράφος ο κύριος Τσαλαμπάτης. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και καλοί συνδικαλιστές. Όχι, τα γνωρίζει από πρώτο χέρι. Να κάνουμε ένα διαχωρισμό, να μην τα βάζουμε όλα μέσα στον ίδιο κουβά. Καταρχήν, υπάρχει ένα star system. Το οποίο. Ναι, με συγχωρείτε, γιατρέ μου. Λέω, υπάρχει ένα star system το οποίο επικρατεί σε ορισμένα τηλεοπτικά δίκτυα και τα οποία λειτουργούν με δύο τρόπους. Είχαμε σήμερα στην ΕΣΥΑ μια εκδήλωση, το θυμάσαι, για τον αείμνηστο πρόεδρο, τον Δημήτρη τον Κλαβά. Ήταν αρκετοί πολιτικοί, ήταν ο κ. Κακλαμάνης, ήταν ο κ. Παυλόπουλος, ήταν ο κ. Κωνσταντόπουλος. Έγινε μια συζήτηση. Τι υπάρχει και τι υπόθηκε εκεί? Ότι αυτή την ώρα, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, υπάρχουν μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, και όχι μόνο στην Αθήνα, έτσι, και στο τοπικό επίπεδο, αλλά μεγάλα, τα οποία έχουν κοινοβουλευτικές ομάδες, τα οποία έχουν ένα star system για να φτιάξουν ένα πρόγραμμα που να θέλουν να το πουλήσουν, να το πλαισιώσουν με διαφήμιση, και από πίσω υπάρχει ένα σωρό κόσμος, και πίσω από τις κάμερες, τεχνική,
και δημοσιογράφοι, οι οποίοι φυτοζωούν. Αυτές είναι οι δύο κατηγορίες. Το βασικότερο όμως, αγαπητέ μου Μάκη, είναι ότι υπάρχουν εκπομπές που είναι κόμματα και υπάρχουν μέσα από αυτό το Star System άνθρωποι που διαχειρίζονται αυτές τις εκπομπές, οι οποίοι μοιράζουν τηλεοπτικό χρόνο. Ποιος κοστίζει. Κοστίζει. Και είναι έμεσες χορηγίες. Όλα αυτά είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό και το οποίο ουδείς το αγγίζει. Μιλάω για τα πολύ μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, έτσι. Έτσι. Μιλάω για τα πολύ μεγάλα. Το βίντεο που ακολουθεί επιβεβαιώνει αυτό που λέτε, διότι, όπως λέει ο λαός το δρόμο, μούγκα τα μέσα αυτά για το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο, το οποίο σε άλλη περίπτωση, αν πρόκειτο για αρχηγό κόμματος που δεν τους συνέφερε, θα ούρλιαζαν μέχρι τις εκλογές. Δείτε το. Οι αποκαλύψεις του Ζούγκλα Τζιάρ για τις τιμένες συνεντεύξεις του Σταύρου Θεοδωράκη στις φυλακές ανηλίκων του Αυλώνα τον Μάιο του 2011, παρά το γεγονός ότι αποτελεί μια σοβαρή υπόθεση, αφού σύμφωνα με μαρτυρίες φυλακισμένων φαίνεται πως κλήθηκαν να περιγράψουν περιστατικά που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, η είδηση αυτή θαύτηκε από μεγάλη μερίδα του τύπου. Με εξαίρεση την ιστοσελίδα μεγάλης επισκεψιμότητας χωνή.gr, όπου με τίτλος «Άλλος με την αποκάλυψη Θεοδωράκη» έκανε εκτενή αναφορά στο ρεπορτάζ του Ζούγκλα.gr, παραθέτοντας το σύνολο του ρεπορτάζ του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, οι υπόλοιπες μεγάλης επισκεψιμότητας ιστοσελίδες φρόντισαν να αποσιωπήσουν το θέμα σαν να μην υπήρξε ποτέ. Το ρεπορτάζ έτυχε του ενδιαφέροντος από μικρότερες ειδησιογραφικές ιστοσελίδες και blog, όπως το cretablog.gr, όπου με τίτλο «Αποκάλυψη σοκ από το Μάκη Τριανταφυλόπουλο», ο Σταύρος Θεοδωράκης έστεινε συνεντεύξεις, έδωσε αρκετά στοιχεία από το ρεπορτάζ του Μάκη Τριανταφυλόπουλου στις φυλακές ανηλίκων του Αυλώνα, που αφορούσε τις αποκαλύψεις για το Σταύρο Θεοδωράκη. Ειδικότερα, μέσα από την εκπομπή «Πρωταγωνιστές» που είχε ασχοληθεί με τις φυλακές ανηλίκων κρατουμένων Αυλώνα τον Μάιο του 2011, ο δημοσιογράφος Σταύρος Θεοδωράκης φέρεται να ζήτησε από κρατούμενους που έδωσαν συνεντεύξεις για την εκπομπή να παρουσιάσουν διαφορετικές εκδοχές από τις αληθινές που αφορούσαν τη ζωή τους και το πώς βρέθηκαν στη φυλακή. Και όλα αυτά προκειμένου η σκηνοθεσία να θεωρείται επιτυχημένη και το ενδιαφέρον του κοινού για τις συγκεκριμένες συνεντεύξεις να κρατηθεί στα ύψη. Τώρα θα σου πω κάτι που μπορεί να θεωρηθεί αντιφατικό. Εδώ, επειδή δεν είμαστε κυνηγοί κεφαλών, δεν κυνηγάμε το Θεοδωράκη, τις πρακτικές του. Αυτό διότι η διαδικασία είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Και να σου πω και κάτι. Όταν άκουσα ότι κάνει κόμμα, το ψιλοευχαριστήθηκα. Δηλαδή είπα ότι, εντάξει, δικαιούται μια ομάδα ανθρώπων, ειδικά αυτό που έλεγαν ότι δεν θα έχουμε στελέχη που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική, να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό θέλουμε, φρέσκα πρόσωπα, φρέσκους ανθρώπους. Σαν το Δήμο, ας το πούμε. Όχι, δεν εννοούσα το Λέω, Δήμο. Μήπως. Όχι, δεν εννοούσα το Δήμο. Εγώ τον εκτιμώ για την βληγησία της πένας του, αλλά πολλές φορές έχει τη δυνότητα του ακροβάτη, ας πούμε. Μπορεί να κάνει απίστευτες τούμπες στον αέρα για να επιστρέφει όρθιος. Έχει δείχτη από κάτω. Ο ακροβάτης. Και ο κύριος Δήμου. Πολύ συστημικός για να μας πείσει. Αλλά όμως, εάν ένας είναι φανατικός αναγνώστης ωραίων ελληνικών, γουστάρει να διαβάζει Δήμου, άσχετα αν συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί του. Εγώ προσωπικά διαφωνώ για πάρα πολλά πράγματα από αυτά που γράφει, αλλά ευχαριστιέμαι το γραπτό του. Θα δίνουμε αγώνα για να γράφει, για να διαφωνούμε μαζί του. Να δίνουμε αγώνα. Βεβαίως, αυτό είναι το ζητούμενο. Να είσαι ελεύθερος να λες ό,τι θέλεις, αλλά να έχω το δικαίωμα να σε κρίνω. Όμως, πέρα από την δημοσιογραφία και αυτό που θέλουμε, το άλλο ζητούμενο είναι, έρχεται ένα πολιτικό κόμμα. Δεν το καλωσορείς, δεν του λες καλημέρα. Του λες, αλλά το ψάχνεις κιόλας. Να δεις τι γίνεται και η ποιότητα, η συμπεριφορά και το ηθικό υπόβαθρο του προέδρου του κόμματος ή του αρχηγού του, όπως εμφανίζεται, μας έβαλε σε μαύρες σκέψεις. Ποια είναι η ανάγκη, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να δημιουργείτε ένα κόμμα κάθε εβδομάδα, ας το πούμε. Πάνω σε αυτό. Αυτό θα το κρίνετε εσείς και θα το κουβεντιάσετε.
Γιατί... Όχι, ρωτάω εσάς που... Εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως έχει καταρρεύσει το πολιτικό... Σήμερα... Να σας πω, όπως κατέρευσε το πολιτικό σύστημα και έχει καταστεί αναξιόπιστο μαζί με τα παρελκόμενά του που είναι οι δημοσιογραφικές ομάδες, πολύ ωραία περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο ο κύριος Τσαλαπάτης, είναι πολύ εύκολο κοινωνικές ομάδες να δημιουργήσουν πολιτικούς χώρους, ρεύματα, κινήματα ή κόμματα. Κόμματα, γιατί τα υπόλοιπα τα αποδέχομαι. Ρεύματα, κινήματα, ναι. Κόμματα τα οποία έχουν τις δομές, τις παλαιοκομματικές, έχουν μέσα στο, σε αυτά που λέει, όπως φάνηκε, τον φιλελευθερισμό με λίγο αριστερισμό και λίγο δεξιά και λίγο κέντρο. Αυτά δεν ξέρω τι προσφέρουν τώρα. Ποιο είναι το νέο δηλαδή αυτού του κόμματος. Σωστό αυτό που λέτε, αλλά καλό θα ήταν να τους ακούσεις, να δεις αν όντως είναι φιλελεύθεροι με λίγο αριστερισμό, αν οι ιδέες τους είναι αυτές, είναι κάποιες άλλες, αν δεν έχουμε καταλάβει κάποια μηνύματα. Δεν είναι ωραίο να τους κυνηγήσουμε από την αρχή με το σκουπόξυλο. Εγώ θα έλεγα ότι, ναι, το λέω για να τηρήσω τους κανόνες της ιδεοντολογίας και να είμαι... Τους οποίους δεν τηρούν αυτοί όμως. Σωστό. Όσο περισσότερο αντικειμενικός μπορώ. Δηλαδή, you welcome. Έλα εδώ, καλώς όρισες. Εγώ λέω, λιδωρήσε τους πονηρούς. Δηλαδή, πια έχει φτάσει η ιστορία σε μια κατάσταση που δεν έχει ο πολίτης άλλο τρόπο να ανταπεξέλθει σε αυτό που του γίνεται. Το βιασμό, ας πούμε, της αξιοπρέπειάς του. Και δεν είναι ο καθένας welcome. Όχι, δεν είναι ο καθένας welcome. Δηλαδή, κάθε νέο δεν είναι και νέο. Κύριε Τριανταφυλόπουλο, με επιτρέπετε. Είναι πρόδειλη, νομίζω, η τάση της κοινωνίας σήμερα, η οποία αποτυπώνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει μία ανάγκη των ανθρώπων να στραφούν σε κάτι νέο. Είναι σαφές αυτό. Όποιος δεν το βλέπει, νομίζω ότι απλά δεν μπορεί να διαβάσει τα τεκτενόμενα. Από εκεί και ύστερα όμως, θα πρέπει να αυτό το νέο, λέμε όλοι, νέα πρόσωπα, νέο κόμμα, νέες ιδέες, νέες αντιλήψεις, δεν χρειάζεται να είναι νέο το πρόσωπο, δεν χρειάζεται να είναι νέο το κόμμα, ούτε να πεθάνουν τα παλαιά πολιτικά κόμματα. Πρέπει να πεθάνουν, κατά τη γνώμη μου, οι παλαιές κομματικές, παλαιολιθικές αντιλήψεις που οδήγησαν τη χώρα εδώ που την οδήγησαν. Μπορούν άνθρωποι να συστρατευτούν σε ομάδες ανάλογα με το ιδεολογικό τους περίβλημα, που να είναι άνθρωποι που να προέρχονται μέσα από την αγορά, να είναι άνθρωποι που έχουν γράψει ένσημα ο καθένας στο επάγγελμά του, στην ιατρική, στη δικηγορία, στο πεζοδρόμιο, στα καταστήματα, παντού, να έχουν αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής και να μπορούν να έρθουν να πούν κάτι επειδή το έχουν αντιμετωπίσει. Διατηρώ μια επιφύλαξη ως προς τα ποσοστά φυσικά, γιατί πόσα εγχειρήματα δεν έχουμε δει, τα οποία βεβαίως φυσικά στην κάλπη διαψεύστηκαν. Μην το χαλάτε τώρα. Γιατί εσείς διατηρώ μια επιφύλαξη. Να σας πω, εκφράζετε την αγωνία σας για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, κύριε Τριανταφυλόπουλο. Άφεσε τα ποσοστά. Εκφράζω την αγωνία μου για τη γενιά μου. Διότι η γενιά μου, κύριε Τριανταφυλόπουλε, θα μου επιτρέψετε να το πω, είναι στη χειρότερη χρονικά στιγμή. Στην ηλικία των 28, κύριε Τριανταφυλόπουλε, που δεν είμαστε ακόμα στη σχολή ή μόλις τελειώσαμε, είχαμε ξεκινήσει, είχαμε πάρει μία τάση και ξαφνικά ήρθαν και μας είπανε τώρα μέχρι εδώ. Στοπ. Πόσοι δικηγόροι, εδώ έχουμε και συναδέλφους, πόσοι δικηγόροι νέοι στην ηλικία μου εργάζονται αξιοπρεπώς? Και μάλιστα και μιλάμε για ένα επάγγελμα το οποίο ακούγοντας κάποιος θα μπορούσε να πει «Α, ο δικηγόρος, α, ο γιατρός». Ή οι γιατροί, οι νέοι γιατροί, οι νοσοκομιακοί γιατροί. Για αυτή τη γενιά λοιπόν εγώ αγωνιώ, κυρία Τριανταφυλόπουλη, αυτή την οποία εκπροσωπώ και αγωνιώ για το πώς θα μπορέσουμε να ορθώσουμε κι εμείς ανάστημα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Και για κανένα ποσοστό κανενός κόμματος. Το ότι κατεβαίνω υποψήφια με το συνδυασμό του Άρη του Σπυλιωτόπουλου είναι γιατί είμαι κάτοικος της Αθήνας, αντιμετωπίζω τα προβλήματα της Αθήνας καθημερινά, 28 συναπτά έτη και η οικογένειά μου εκεί, στα Πατήσια, σε hard rock περιοχές, και αγωνιώ επίσης για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας στην καθημερινότητά μας. Το νέο δεν είναι το μοντέρνο. Ακριβώς. Ναι. Επομένως, αν ψάχνετε το νέο, θα πρέπει να πάτε στο παλιό. Θα πρέπει να πάτε σε εκείνο που είναι δοκιμασμένο, όχι δοκιμασμένες πρακτικές των πολιτικών. Θα πρέπει να αποκτήσει μια ηθική η πολιτική.
χωρίς ηθική είναι πράγμα αγριότατων και... Νομίζω ότι ούτως ή άλλως βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο τέλμα πολιτικό που μπορεί είναι μονόδρομος. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι μονόδρομος. Δεν είναι μονόδρομος. Εγώ δεν δέχομαι αυτούς τους μονοδρόμους που μας έβαλαν αυτοί που φροντίζουν να τους βάζουν για να χειρίζονται τα πράγματα. Όχι, είναι μονόδρομος να βρούμε την ηθική στην πολιτική και να δομηθεί ένα καινούριο πλαίσιο. Αυτό λέω. Μάλιστα. Α, ναι, σε αυτό συμφωνούμε. Κυρία Βριώνη. Σχετικά με τα ρεπορτάζ που μας δείξατε σήμερα, έχω να πω ότι ο καθένας μας κρίνεται. Κρίνεται και από την προσωπική του ζωή, κρίνεται από την επαγγελματική του πορεία, κρίνεται από τη συμπεριφορά του στον κοινωνικό του περίγυρο και πολύ δε περισσότερο κρίνεται όταν αποφασίζει να εκτεθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εγώ χαίρομαι πραγματικά για τα ρεπορτάζα σήμερα. Και χαίρομαι επίσης που ξεκινήσατε την εκπομπή σας με αυτή τη δημοσκόπηση. Γιατί τι μας δείξατε στην ουσία? Ότι ο κλάδος σας έχει μεγάλη δύναμη. Συγγνώμη, τη δημοσκόπηση δεν την έκανε ο κλάδος μας. Όχι, όχι. Την έκανε πανεπιστήμιο, υποτίθεται. Την έκανε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αλλά προβλήθηκε μέσα από δημοσιογραφικά site. Σωστό. Σήμερα, διότι πριν την προβάλλετε την είχα δει κι εγώ. Ο ελληνικός λαός, κύριε Τριανταφυλόπουλη, είναι σοφός. Το έχει αποδείξει πολλές φορές στην ιστορία. Σοφός. Χαζός είναι. Σοφός. Εγώ λέω ότι επιμένω. Είναι χαζός και τον έχουν κάνει χαζό, μαζοχυλό. Και δεν βλέπετε τι βγάζει ο σοφός λαός. Ο σοφός λαός το βγάζει δεν αυτό. Δεν το βλέπετε τι βγάζει ο σοφός λαός. Ο σοφός λαός το βγάζει αυτό. Ποιος το βγάζει? Τη δημοσκόπηση εννοείται. Μα σας εξηγώ ότι αυτό να τελειώσω για τρέμου. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Και το έχουν στερήσει κάθε κρίση. Ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Αφού λοιπόν ο καθένας μας κρίνεται. Όλοι μπορεί και χέρι, κοιτάξτε, μην με διακόπτετε. Όχι, δεν θα με διακόπτετε. Με ενοχλεί στο εξής. Όλοι οι πολιτικαντζίδες προσπαθείτε να γλύψετε το λαό και τον αποβλακώνετε. Γιατί μιλάτε. Και λυπάμαι και που είστε. Γιατί νέα. Μιλάτε σε δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο. Σε τι να μιλήσω. Σε μένα, γιατί απευθύνεστε σε δεύτερο πληθυντικό. Είμαι ευγενής. Ναι, δεν το εξέλαβα έτσι. κύριε Τριανταφυλόπουλε, ο λαός μας είναι σοφός. Ο λαός μας το απέδειξε, κάνει χαζό. Σας παρακαλώ. Αν θα το ξαναπείτε, θα το λέω και εγώ. Θα το ξαναπώ. Ο λαός μας είναι σοφός. Τον έχετε κάνει και μαζοχυλό είναι σοφός, το λαό σας. Διότι στις εκλογές τον του 2012 το λαό. Πήρε μια σωστή απόφαση. Όλες οι δυνάμεις να συνεργαστούν για να σωθεί η χώρα μας. Αυτή την απόφαση πήρε. Εντάξει, αλλά, και γι' αυτό ήταν σοφή η απόφαση αυτή. Εκεί υπάρχουν κάποιες ενστάσεις. Έτσι, ότι οι δυνάμεις οι οποίες οδήγησαν τον τόπο στην καταστροφή δεν μπορούν να συνεργάζονται για τη σωτηρία του. Είναι σαν να πάω στο γιατρό και αντί να μου βγάλει το δόντι που πονάει, να μου βγάλει όλη τη μασέλα και να μου πει μετά έλα την άλλη εβδομάδα να σε φτιάξω. Δεν θα πάω. Μόνος. Πρέπει να είμαι βλάκας για να ξαναπάω. Λοιπόν, λίγο, κάνουμε τη χάρη. Να πάω στον κύριο Παχατουρίδη. Το πιο επικίνδυνο είναι να όζει κανείς λαό. Κύριε Παχατουρίδη. Να σχολιάσουμε τι. Τον κύριο Θεοδωράκη. Όχι, τα δικά σας σχόλια. Δεν σας ζήτησα να σχολιάσετε κανένα. Καταρχήν, αυτά που είδαμε και ακούσαμε σήμερα, δηλαδή πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο θα κάνει τον κόσμο να κλείνει τις τηλεοράσεις. Αυτά τις έχει κλείσει. Αρκετός κόσμος έχει κλείσει τις τηλεοράσεις. Ούτε είστε. Δεν ξέρω ο κύριος Θεοδωράκης αν λειτουργούσε σαν δημοσιογράφος ή σαν σεναριογράφος. Με συγχωρείτε, είστε δήμαρχος Περιστερίου, τους έχετε γνωρίσει από πρώτο χέρι, είχατε και τον Άλτερ μέσα στην καρδιά του Δήμου σας. Γνωρίζετε πολύ καλά τι σημαίνει δημοσιογραφία, τι σημαίνει αλητεία και πράγματα, τι σημαίνει... Τέτοια πράγματα να σας πω, είπατε προηγουμένως, ότι υπάρχουν εκπομπές, κανάλια που παίρνουν και λένε ότι έλα στην εκπομπή σε πληρώνω. Εγώ θα πρέπει να το πω δημόσια ότι εσείς 10 φορές με έχετε πάρει και με έχετε παρακαλέσει. Όχι, είναι η πραγματικότητα. Τώρα. Πρέπει να λέμε. Όχι. Και με έχετε παρακαλέσει και ελάτε. Χωρίς να μου τάξετε ή να κάνετε. Και αυτό το γνωρίζω. Χρόνια το κάνετε και από τότε που είσαστε στο Άλτερ και δεν τώρα. Οπότε... Δεν είμαι εγώ. Αν πρέπει να ευγνωμονείτε κάποιον, είναι τους συνεργάτες μου, διότι εγώ ούτε σήμερα ήξερα. Ναι, εντολές παίρνω από εσάς. Ήτανε... Όχι, κάνετε λάθος. Ναι. Δεν τους έχω πει ούτε μία φορά, φωνάξτε μου αυτόν.
Μόνοι τους κάνουν την επιλογή. Όχι, ναι, θέλω να πω ότι ποτέ δεν λέτε και έλα μπαλαβό, και θα σου αγορά, δώσω. Τους λέω ότι εντάξει. Όχι, ποτέ δεν λέτε εσείς έλα και θα σου δώσω. Τι είπατε από πάνω. Σας βάζω χέρι πότε. Όταν φωνάξετε κανέναν φευγάτο. γιατί μου έχετε φωνάξει με κάτι νούμερα κατά καιρούς που δεν είναι δηλαδή για να βγαίνουν από τηλεόραση. Αλλά δεν σας έχω πει. Ανοίξτε τα μικρόφωνα να ακούσει ο κόσμος. Σας έχω πει ποτέ, βγάλτε αυτόν ή εκεί. Άνοιξε τα μικρόφωνα ρε, να ακούει ο κόσμος. Παλιολαμόγιο. λοιπόν, συνεχίστε. Τους γνωρίσατε από, καλά, από κοντά. Ναι, αλλά τέτοια πράγματα όμως ποτέ δεν είχα διανοηθεί ότι μπορεί να συμβαίνουν. Έτσι, δεν είχα διανοηθεί. Και μάλιστα άκουσα το δάσκαλο και εντάξει να πω μια εκπομπή. Ήταν μήπως θα παραλέει και ο Τριανταφυλόπουλος. Πέρασε και η σκέψη μου πέρασε και από εκεί. Σας ομολογώ. Αλλά όταν ακούω το δάσκαλο να πιστοποιεί ότι μπήκε μέσα στη φυλακή ένα συνεργείο για να γυρίσει ένα σενάριο. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Είναι πρωτόγνωρα. Ξέρετε, η αντίληψη όμως στο λαό είναι αυτή γενικά για τα ΜΜΕ. Δηλαδή μην πέφτουμε για τα σύννεφα, η αλήθεια είναι. Αυτό υπάρχει, εκεί οπωσδήποτε. Φτάσαμε. Δηλαδή η αξιοπιστία των ελληνικών μέσων έχει φτάσει εκεί. Από ό,τι βέβαια κοιτούσα, δεν θα πρέπει να τα ισοπεδώνουμε κιόλα. Εννοείται αυτό το πράγμα. Εννοείται γι' αυτό και είμαστε εδώ πέρα. Έτσι, έτσι. Μα, μεγάλη εφημερίδα δεν είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Ερντογάν, ο οποίος έκανε και μούτρα. Τι το θέλεις αυτό. Και μούτρα στον Καραμαλή, ήταν ψυχρός λέει. και ο Ερντογάν δεν είχε έρθει, αλλά είχε τυπωθεί εφημερίδα. Μιλάτε για το Βήμα τώρα. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ποια ήταν, ήταν από τους μεγάλους κοινωνικούς. Τι άτομα είστε, δεν θυμάστε. Όχι, δεν το θυμάμαι πραγματικά. Δεν ήταν μόνο μία εφημερίδα. Ήταν αυτή που είπες, ήταν και αρκετές άλλες εφημερίδες. Η υπόθεση με τον τότε Γενικό Γραμματέα της ΕΣΥΑ, τον Κώστα τον Πετινάκη, τη στείλαμε στο Πειθαρχικό και αθώοι κατηγορούμενοι. Πώς το δικαιολογήσαν, αν επιτρέπετε. Α, δεν ξέρω τώρα, αυτά είναι. Αν θυμάστε. Θα σας πω το εξής. Υπάρχει η διάκριση των εξουσιών, όπως μαθαίνουμε. Δηλαδή, πώς είδαν αυτόν που δεν ήρθε. Εγώ δεν δικάζω. Εγώ δεν δικάζω. Έκανε κατήγυρα. Και μούτρα στον Καραμαλή. Πώς πολεμάγανε στον Καραμαλή, όχι, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι αυτό. Περιέγραφαν και μία ιστορία. Πώς ακριβώς την κρυμάτσα έκανε τότε ο πρώτος πρωθυπουργός, αυτά κτλ. Ανεξαρτήτως για ποιον περιέγραφαν. Το θέμα είναι το καταπληκτικότερο. Ήταν ανεξαρτήτως. Είχε μια πολιτική στόχευση. Ήταν υπονόμευση. Αυτό ήταν πρωθυπουργό τότε, αυτό την πλήρωσε. Ναι. Μπορεί να την πλήρωνε όποιο ήταν πρωθυπουργό, αλλά αυτό ήταν. Το καταπληκτικότερο το είναι. Το καταπληκτικότερο ότι είναι. Οι αναγνώστε ότι συνέχισαν να διαβάζουν όχι, την όχι, εφημερίδα. Βγήκε ο διευθυντή μια τέτοια εφημερίδα, έχει σημασία, και είπε αυτά συμβαίνουν. Και ξέρετε, έτσι βγαίνουν οι χιλιακάτικε εφημερίδε. Πρωτοφανή πράγματα. Απαντώ σε αυτά για την αξιοπιστία των μέσων. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαν κυκλοφορία εφημερίδε με αυτά και τούτα και τα άλλα. Ναι. Να πάω στον, στον κύριο Αδάμο, υποψήφιο δήμαρχο Μαρκόπουλου. Χημικός εσείς τώρα, δουλειά έχετε με αυτά. Εμείς είμαστε μια νέα κίνηση. Ασχοληθήκαμε με τα κοινά μόλις τις προηγούμενες εκλογές και μάλιστα δύο μήνες μόνο πριν τις εκλογές αποφασίσαμε αειδιασμένοι από όλα αυτά που συνέβαιναν να πούμε ότι δεν πάει άλλο. Και μαζευτήκαμε μια ομάδα που ήταν κατά βάση άνθρωποι της αγοράς, ήταν άνθρωποι που δουλεύαν έξω, καταξιωμένοι επαγγελματικά, με γνώσεις. Δεν είχαν ασχοληθεί με. Όχι. Στυλ Θεοδωράκη δηλαδή. Δεν θα έλεγα. Δεν ήμασταν δημόσια πρόσωπα, γιατί ο Θεοδωράκης έχει αναγνωρισιμότητα. Εμείς δεν είχαμε αναγνωρισιμότητα. Για την περιοχή ήσασταν δημόσια πρόσωπα. Όχι, ούτε στην περιοχή μας αναγνωριστεί, δυστυχώς. Σοβαρά. Ακριβώς. Να σας πω ότι. Δηλαδή. Και το Μαρκόπουλο από εμάς σήμερα μαθαίνει ότι είστε υποψήφιος. Όχι, γιατί είμαι 4 χρόνια. Υποψήφιος, γιατί ήμουν υποψήφιος και στις προηγούμενες εκλογές. Πώς δεν σας ήξεραν λοιπόν. Λέω ότι την πρώτη φορά όταν κατέβηκα δεν μας ήξεραν. Γιατί αποφασίσαμε να κατέβουμε όταν είδαμε ότι δεν υπήρχε εναλλακτική πρόταση. Ανακοινώσαμε 1η Σεπτέμβρη του 2010, οι εκλογές ήταν 5 Νοέμβρη. Αυτό ήταν όλη η προεκλογική περίοδος και τότε εμφανιστήκαμε. Το χαρακτηριστικό ήταν ότι κανένας από εμάς δεν ήταν ανεμειγμένος ούτε στα δημοτικά συμβούλια ούτε. Ούτε σε κόμματα. Ενεργός στέλεχος. Εμείς βάλαμε πάνω απ' όλα μια αυτοδιοικητική ιστορία και τι θελήσαμε να κάνουμε. Αυτό που λέει ο τίτλος μας. Να αποτελέσουμε τη δύναμη της ελπίδας. Να δώσουμε ελπίδα σε μια τοπική κοινωνία που μπορεί να ξέρει πρόσωπα και πράγματα, μπορεί πιο εύκολα να μάθει πληροφορίες και να μπορέσουμε να συνθέσουμε
και να ζωντανέψουμε τις καινούργιες ανάγκες που έχει. Τώρα, σε σχέση με το ρεπορτάζ αυτό, γιατί καλείστε κι εσείς να κάνετε ένα σχόλιο για αυτά που είδατε. Για τη δημοσιογραφία, όπως την αντιλαμβάνεστε, την ενημέρωση, βεβαίως. Εσείς χρησιμοποιείτε τον τύπο. Εγώ θα ήθελα να πιαστώ από την κουβέντα που είπε η κυρία «σοφός λαός». Πραγματικά δεν είναι αυτό το ζητούμενο, γιατί για κάποιος, για να πούμε ότι είναι σοφός, πρέπει να έχει γνώση. Πρέπει να ξέρει. Και από τη στιγμή που η πληροφορία είναι ελεγχόμενη, δεν μπορεί να βγάλει αποτέλεσμα. Αν έχεις έναν υπολογιστή, ένα τέλειο πρόγραμμα που μπορεί να σου δώσει τα πάντα και τον τροφοδοτήσεις με λάθος δεδομένα, θα σου βγάλει οτιδήποτε εκτός από αυτό που πρέπει. Άρα εμείς αυτό που κάνουμε και αυτό που ζητάμε και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στο δικό μας μικρό δήμο είναι να πληροφορήσουμε. Και γι' αυτό θα ήθελα να πληροφορήσω τον κόσμο ότι είμαστε παρόντες 4 χρόνια τώρα από όταν ιδρυθήκαμε, καθημερινά, παντού, και προσπαθούμε να βάλουμε αυτά που θέλουμε, να τα βάλουμε στην κρίση όλου του κόσμου. Και να σας πω ότι δεν ξέρω από όσο τουλάχιστον πρόλαβα να ενημερωθώ, γιατί παρακολουθώ και τα site και τα λοιπά, είμαστε ίσως η μοναδική δύναμη που εδώ και δημοτική δύναμη, που δεν έχουμε πίσω κανένα κομματικό φορέα, κανέναν instructor να μας καθοδηγεί, που έχουμε δώσει ήδη στη δημοσιότητα, σε δημόσια διαβούλευση, σχέδια του προγράμματός μας, εδώ και 2 μήνες. Μάλιστα. Να πάω στον κύριο Τζιτζίφα, τον υποψήφιο δήμαρχο του όμορου Δήμου εδώ, της μεταμόρφωσης. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα όσον αφορά το θέμα το οποίο συζητάμε, δεν νομίζω να υπάρξει κανένας τηλεθεατής, πέραν ημών εδώ σήμερα. Σύμβουλος επιχειρήσεων, ε? Όχι. Δικηγόρος το επάγγελμα. Δικηγόρος. Συνταξιούχος τώρα. Σύμβουλος. Πρόωρα έφυγα συνταξιούχος. Δικηγόρος. Όχι. Δικηγόρος, εντάξει, που λέμε εμείς, δεν πούμε παραρίο πάγο, δικηγόρος, 37 χρόνια. Όμως ήμουν δήμαρχος από το 2003 μέχρι το 10, στη μεταμόρφωση. Μετά έχασα όπως έχασα. Και με ένα ψήφο μπορεί να χάσει κάποιος αυτοδιοικητικά. Λοιπόν, και θεώρησα σκόπιμο να μην είναι για 134 ψήφους, γιατί είχα πρόβλημα, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου με τους εργαζόμενους, ότι θέλανε να τους κάνω ΦΕΚ, ενώ οι συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν γίνονται, γιατί ο νόμος Παυλόπουλου έλεγε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου όσοι είχαμε μετατραπεί και ίσια μέχρι το 2005, δηλαδή τέλος του 2005. Ωραία. Εμείς δεν είχαμε, αλλά δεν μπαίνω σε αυτό το σημείο τώρα. Θα πρέπει να πω γενικά για τη δημοσιογραφία, εμείς το ζούμε. Και εγώ ως δήμαρχος 8 χρόνια το ζούσα και το ζούμε ακόμα και σήμερα. Τι ζείτε δηλαδή? Δηλαδή γενικά με τον τοπικό τύπο. Παραδείγματος χάρη, εγώ θα σας πω ένα που μου συνέβη σε μένα, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Η ΚΑΔΗ καθαρή, γιατί είχαμε δώσει μεγάλη σημασία στην καθαρότητα στο Δήμο και το γνωρίζει όλος ο λαός της μεταμόρφωσης, με 26 καινούργια αυτοκίνητα καθαρότητας, μεταξύ 2, 4, 2, 6. Και στον κάδο ένα, θα τα ζει και ο αδέρας ο φίλος ο Μαχατουρίδης, ότι σε ένα κάδο, επειδή το παρακολουθούσα ο ίδιος εγώ, και κάθε βράδυ γύριζα. Ήμουν μυστήριος με την καθαριότητα. Λοιπόν, πήγε κάποιος και έβαλε, δεν θα πούμε τώρα ονόματα, βάζει μια σακούλα με τα κάθαρτα, εν πάση περιπτώσει, και βγάζει μια φωτογραφία, τοπικός τύπος, έτσι, ένας. Και βγάζει μια φωτογραφία ότι να, η κάδη γεμάτη, για ποια καθαριότητα μιλάει ο Τζίτζιβας. Να, το αποτυπώσαμε τώρα. Και την ίδια στιγμή, εγώ, δηλαδή στο ίδιο κάδο, γιατί ήμουνα που γύριζα όλο το βράδυ, δεν υπήρχε μια σαγούλα μέσα. Δηλαδή την τοποθετήσαν ίσα-ίσα να βγάλουν φωτογραφία και να εκθέσουν. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Και θα συμβαίνουν πάντα. Λοιπόν, αυτό, αλλά το θέμα είναι. Αυτό δεν ήταν ρεπορτάζ, ήταν δολιοφθορά. Το λέμε, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και γιατί συμβαίνουν? Διότι θα έπρεπε, ας πούμε, ο Δήμαρχος συνεχώς να δίνει συνέχεια, με την καλή έννοια, έτσι, δίνει συνέχεια δημοσιεύσεις, συνεντεύσεις, για να γράφονται, να τα λέμε στην ίδια στα ίσα. Λοιπόν, από εκεί πέρα, όταν ο Δήμαρχος δεν ανταποκρίνεται, ορίστε. Και κάνα 500 άρικο θα θέλαμε. Εντάξει, όταν ο Δήμαρχος δεν πάει σε αυτό το σημείο, είναι πέραν αυτό. Γιατί δεν πάτε, πληρώσατε? Λοιπόν, ορίστε. Πληρώσατε. Ορίστε, τώρα βέβαια, όχι, πληρώνω εγώ, άμα κάνω δημοσίευση. Τότε. Ναι. Τότε. Σας ζήτησα, ο Δήμος, όχι. Ο Δήμος πάντα δεν θα πληρώσει όταν κάνει μια δημοσίευση. Άλλο πράγμα είπα εγώ, εντάξει. Δεν ρωτάω. Καλά, ενώ το κατάλαβα. Έμεσος εκβιασμός είναι, συνάδελφε. Άλλο σας ρωτάω. Αυτά συμβαίνουν. Μην μπαίνουμε τώρα σε λεπτομέρειες. Αυτά δικηγορήθηκα. Δεν θέλω να απαντήσει. Άλλο ρωτάω. Όταν ήσασταν υποψήφιοι,
υποψήφιος. Σας ζητούσαν χρήματα για να βγείτε από τους... Σας ζητούσαν. Γιατί δεν είναι. Γιατί, σε όλους ζητάνε. Σε όλους. Έτσι θα μας παρουσιάσουν, στην εφημερίδα. Αυτό είναι αλητεία. Όχι, γιατί, πώς. Απαγορεύεται. Πώς θα συντηρηθεί. Να ρωτήστε το, η εφημερίδα, ο τοπικός τύπος πώς θα συντηρηθεί. Εξηγήστε το. Σε τοπικό επίπεδο φαίνεται. Όταν θα δώσεις μια συνέντευξη. Υπερβάσεις οι οποίες δεν βγαίνουν. Δεν θα πληρώσεις. Αυτό είναι αθλειότητα. Τοπικό τύπο. Δεν είναι το σωστό αυτό. Αθλειότητα. Άσε το σωστό. Λέμε τώρα τι γίνεται. Το έχουν εκλάβει ως δεδομένο. Αυτό άσε, ότι πρέπει να το κάνουν. Άσε τι πρέπει να κάνεις. Είναι λάθος. Καμιά φορά φτάνει και στο δώσε τόσο για να μην σε χτυπώ. Καλά, δεν έχω. Εγώ δεν το έχω αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, αλλά όταν θέλω να δώσω μια συνέντευξη, έτσι, να πω το πρόγραμμά μου κάτι, όταν θα σε βάλει μέσα στην εφημερίδα, δεν μπορεί να μην δώσεις. Να το. Έχω την εντύπωση ότι μεγαλώνει δικηγορική ύλη απόψε. Μεγαλώνει δικηγορική ύλη απόψε. Αυτό μην το λέτε. Γιατί. Γιατί είναι κακό. Είναι απαράδεκτο. Μίλα ρε, το να δώσει, γιατί το έχω να δώσει. Έχω μείνει ευρώντητος, τι να πω τώρα. Έχω μείνει ευρώντητος. Ευρώντητος έχει μείνει. Απαγορεύεται διαιροπάλου. Ωραία, απαγορεύεται. Αλλά γιατί, άμα θέλω εγώ μόνος μου να δώσω για να συντηρηθεί μια εφημερίδα, δεν θα πάρει τη δόση. Τώρα είναι χορηγός. Δεν το κατάλαβα. Τώρα γίνεται από εκβιαζόμενος εθελοντής. Όχι, δεν είναι ούτε εκβιαζόμενος ούτε εθελοντής. Όταν θα γράψει κάποιος κάτι σε μια τοπική εφημερίδα, δεν μπορεί να συντηρηθεί από μόνος του. Δεν μπορεί να τα γράφει. Σε οποιαδήποτε εφημερίδα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Δηλαδή, άμα πάω στα Νέα ή σε οποιοδήποτε εφημερίδα και θέλω να δώσω μια συνέντευξη, θα μου την πάρει δωρεάν. Αν θα μπορέσει να μπει μέσα, έτσι. Εάν κρίνουν ότι αυτά που λέτε έχουν ενδιαφέρον, δωρεάν τη δημοσιεύουν. Δεν την πληρώνετε. Είναι κακό. Δεν έχει τύχει το πράγμα. Η κακώς εννοούμενη δημοσιεύουν. Αυτή είναι εργολαβία. Δεν σας έχει τύχει. Και οι αγαπητοί σας έχει τύχει το πράγμα. Αυτό είναι και παράνομο. Αυτό σας λέει ο κ. Σταντεφίλ. Μα εντάξει, όταν θέλεις. Είναι όταν εσύ θέλεις, τον υποψήφιο. Όταν θέλεις εσύ και ο θελός. Δεν μιλάμε για πληρωμένη καταχώρηση, για διαφήμιση. Εδώ μιλάμε για συνέντευξη. Η συνέντευξη δεν πληρώνεται. Για φανταστείτε το συνέντευξη που έχουν δώσει οι πρωθυπουργοί. Υπουργοί. Δεν έχουμε δώσει 50 συνέντευξεις. Μία συνέντευξη θα δώσει και πολύ είναι αυτό... τώρα θα δώσει. Ακούστε λίγο. Για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Αυτό είναι δημοσιογραφική αλητεία. Και εφόσον γίνεται, πείτε μου. Τέλο πάντων, εντάξει. Μάλιστα, έχουμε επέμβαση. Ένα λοιπόν, ένα λεπτό. Σωτήρης Κουλούδης από το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε επέμβαση των ΜΑΤ εκεί, τα οποία μπαίνουν για να απελευθερώσουν το γραφείο του Υπουργού. Είναι μέσα ο συνεργάτης μας, είναι και ο Θέμης Κοτσιφάκης, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Τώρα μόλις συνδεθούμε, θα τα πούμε. Εννέως. Το κανονικό το ξέρουμε. Επειδή αναφέρεστε στην παιδεία, και είναι ένα βασικό θέμα η παιδεία. Μισό δευτερόλεπτο, γιατί είναι η επέμβαση στο μάτι να δω και επιστρέφω αμέσως, γιατί ζητώ συγγνώμη. Σωτήρη, πες μας συμβαίνει. Μα και βρισκόμαστε στο Υπουργείο Παιδείας, όπου αυτή τη στιγμή επεμβαίνουν τα ΜΑΤ. Δεν είπα ότι μεσονύχθηκε η επέμβαση που κάνουν τους τελευταίους μήνες. Από το απόγευμα βρίσκονταν εδώ στον θέατρο 70 περίπου εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αρνούνται να αποχωρήσουν από το σημείο αν δεν λάβουν δέσμευση από τον Υπουργό, από τον κύριο Αρβανιτόπουλο, ότι δεν θα προωθηθεί το θέμα της διαθεσιμότητας όσον αφορά τον δικό τους κλάδο και όπως είπαν δεν θα αποχωρήσουν από το Υπουργείο μέχρι να τον δούνε. Το δίναν μάλλον σήμερα το απόγευμα, δεν συμφώνησαν, τον περιμένουν να επιστρέψει το βράδυ, ο Υπουργός δεν φάνηκε και σκοπός τους ήταν να παραδείγουν μέχρι αύριο το πρωί εδώ στο Υπουργείο Παιδείας για να τον δούνε όταν θα μπαίνει στο τώρα, Υπουργείο. Πες μου κάτι τώρα, εσύ είσαι μέσα μαζί με τους καταληψίες. Εγώ είμαι ακριβώς έξω από την αίθουσα του αμφιθεάτρου, όπου πριν από 3 λεπτά έφτασαν εδώ αστυνομικές δημιουργίες. Να πούμε μάχη ότι η αστυνομία έχει αποκλείσει την είσοδο του Υπουργείου από το απόγευμα. Ήταν ένα πιθανό σενάριο αυτό να κάνουν επέμβαση τα ΜΑΤ και τώρα δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα. Δημιουργίες των ΜΑΤ έχουν αποκλείσει την είσοδο του κτηρίου του Υπουργείου. Οι διαδηλωτές, οι εκπαιδευτικοί είναι μέσα στο αμφιθέατρο, ταμπορωμένοι, έχουν κλείσει την πόρτα. Ο αξιωματικός εδώ της αστυνομίας τους φωνάζει να αποχωρήσουν. Τώρα όπως βλέπω οι αστυνομικοί έχουν ανοίξει την πόρτα του αμφιθεάτρου, μπαίνουν μέσα. Οι αξιωματικοί μιλάνε με τους εκπαιδευτικούς, ακριβώς απέξω βρίσκονται δυνάμεις των ΜΑΤ, προκειμένου να πείσουν τους εκπαιδευτικούς να αποχωρήσουν και βεβαίως θα πρόκειται για προσαγωγές, δεν πρόκειται να τους αφήσουν να φύγουν ειρηνικά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρχει κάτι νεότερο, Σωτήρη, μέχρι το τέλος της εκπομπής, επικοινωνούμε. Πάμε σας, κύριε Ανεβλάβη. Συγγνώμη. Αυτό που ήθελα να πω με δύο κουβέντες. Υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν θέλει πολίτες.
και έχω την εντύπωση ότι τους απεχθάνεται. Τους μισεί, δηλαδή τους βιοπραγεί εναντίον του. Δεν θέλει παιδεία, διότι εάν ο λαός έχει παιδεία και τότε μπορεί να γίνει, θα είναι πολύ επικίνδυνος για αυτούς τους λίγους που τον δυναστεύουν. Ο Αριστοτέλης λέει, πάντες οι άνθρωποι του ιδένε ωραίγονται φύση. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να μαθαίνουν, θέλουν τη γνώση από τη φύση τους. Όχι, δηλαδή είμαστε έτσι πλασμένοι. Και έχεις κοινωνίες οι οποίες στερούν την παιδεία και δίνουν παραπαιδεία στους ανθρώπους. Οι νέοι σήμερα τα πτυχία που παίρνουν, οι κορνίζες τους αξίζουν περισσότερο από το πτυχίο. Είναι άχρηστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Ορίστε. Υπάρχει κάτι άλλο, το μοίρα του ανθρώπου χαρακτήρας του. Η παιδεία μόνη της ενέργεια. Δεν θα μπω εκεί, διότι η μοίρα και ο χαρακτήρας του ανθρώπου διαμορφώνεται όταν είναι νέος. Και ο σκοπός της παιδείας είναι αυτός ακριβώς. Να διαμορφώσει χαρακτήρα, το χαρακτήρα του νέου. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε μια τεχνοκρατική παιδεία, εκτεχνικευμένη παιδεία και είναι για να τον οθεί στην παραγωγή, πώς θα τον κάνει παραγωγικό εργαλείο. Χωρίς να έχει καθόλου την ανθρωπιστική της βάση. Ούτε αυτό δεν έχουμε, εγώ πιστεύω. Ακόμα και αυτό δεν έχουμε, αλλά εκεί πάμε. Είναι η παγκοσμιοποιημένη ανοησία η οποία έχει δημιουργήσει αυτή την αντίληψη της τεχνοκρατικής παιδείας. Και η ανθρωπιστική και οι κρίσεις που αντιμετωπίζουμε, κρίσεις ανθρωπιστικές είναι κυρίως. Από εκεί προέρχονται. Κύριε Μπατσαρισάκη. Να τα δούμε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και λίγο από το οικονομικό πρίσμα όλα αυτά. Μήπως γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια του πολυκομματισμού και του πολυκερματισμού για να αποπροσανατολιστεί ο λαός από τα προβλήματα, τα τραγικά που περνάει και που έχει. Η ανεργία, κύριε Τριανταφυλόπουλε, έχει φτάσει 27% το 2013 και προβλέπεται να φτάσουμε στο 30%. Αυτά είναι στοιχεία του ΟΣΑ. Εμείς ζητούσαμε τόσα χρόνια το ιταλικό μοντέλο, να υπάρχει συγκυβέρνηση πολλών κομμάτων και συνασπισμός και όχι μονοκομματικές κυβερνήσεις. Τώρα που γίνονται πολλά, αντιδρούμε σε αυτό. Όχι, δεν είπα ότι αντιδρούμε. Εδώ μιλήσατε προηγουμένως για το νέο κόμμα. Εγώ άκουσα αυτό το καινούργιο κόμμα 35%, 32%, καλά, 17%, εντάξει, γράφονται και 13% και προχθές είδαμε στη μια κυριακάκη εφημερίδα 5,6. Τώρα βλέπω 13% πάλι. Τι συμβαίνει, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Δηλαδή αυτός εδώ ο λαός, όπως λέει και ο κύριος Ανεβλαβής, τι είναι, σοφός, όπως λέει η κυρία, ή είναι, όπως λέει ο κύριος Ανεβλαβής? Τι συμβαίνει, ποιος θα μας πει, ποιος τον αποπροσανατολίζει αυτόν τον λαό? Ποιος τον αποπροσανατολίζει, πέστε μας, ποιος αποπροσανατολίζει αυτόν τον λαό από τα προβλήματα? 27% η ανεργία, 1,5 εκατομμύριο, 1,389 είναι οι άνεργοι. Τα συσίτια πού τα βάζετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Τη δυστυχία πού τη βάζετε? Πού βάζουμε την αναντιστοιχία κόστους μιας επιχείρησης μικρομεσαίας με την απόδοσή της? Όλες οι επιχειρήσεις, μα όλες, και εδώ είναι όλα μας το επιβεβαιώσουν οι λόγοι, ναι, δουλεύουν στο κόκκινο. Μία κλείνει, η άλλη ανοίγει. Μπορεί να άνοιξαν πέρυσι 134.000 νέες επιχειρήσεις, οι οποίες ξανακλείνουν. Έχουν κλείσει άλλες τόσες και η αριθμή είναι χειρότερη. Και πέρα από αυτό, γιατί δεν πηγαίνετε λίγο και τι γίνεται με τα εθνικά μας θέματα? Θα πούμε και γι' αυτό, κύριε Ανεβλαβή, γιατί εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά από εκεί και πέρα, όλος αυτός ο αποπροσανατολισμός, γιατί? Εδώ έχουμε θέματα πολύ σοβαρά επιβίωσης αυτού του λαού και εθνικής κυριαρχίας, όπως λέει και ο κύριος Ανεβλαβής, αργά ή γρήγορα, έτσι που πάμε. Γιατί ποιος μηχανισμός, όπως εσείς είπατε προηγουμένως, αποπροσανατολίζει αυτόν τον λαό από τα πραγματικά του προβλήματα? Οι νέοι άνθρωποι, όπως είπε και η κυρία και όπως ξαναείπε ο κύριος Ανεβλαβής, τα πτυχία, ποια αξία έχουν σήμερα? Κοιτάξτε, ή διδακτορικό έχεις, κύριε Ανεβλαβή, ή δημοτικό έχεις, τα ίδια χρήματα παίρνεις. 500 ευρώ. Αν τα παίρνεις. Εκτός τους ανέργους. Όχι, τους απλήρωτους.
Έχουμε μέχρι, επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή είμαι σύμβουλος πολλών επιχειρήσεων, ότι υπάρχουν απλήρωτοι, και μας ακούν πολλοί άνθρωποι, υπάρχουν απλήρωτοι έως 8 μήνες. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο μηχανισμός, επαναλαμβάνω που είπατε εσείς, που καλύπτει όλο αυτό το πρόβλημα και μας κοιμίζει? Μάλιστα. Πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα. Ο μηχανισμός, μόνο αυτό να πω πριν το διάλειμμα. Τώρα επιστρέφω. Ορίστε, πριν μόνο αυτό. Ο μηχανισμός είναι οι νταβατζίδες του λαού. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Σας είπα και ένα βραβείο προηγουμένως, άκουσα για αυτό το χώρο. 35 και 5%. Ποιο είναι το ποσοστό? Όλοι το ξέρουμε. Άρα, ποιος το καλύπτει? Διάλειμμα και επιστρέφω. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που έχει σχέση με την ενημέρωση δημοσιογραφία. Το εφημερίδα Το Βήμα, οι συντάκτες, η διεύθυνση ζήτησαν συνέντευξη από τον Δημήτρη Κουφοντίνα με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη». Βεβαίως, υπόθηκαν πάρα πολλά και δεν μπορώ να καταλάβω κάποιοι άνθρωποι, λέει, μα το βαμμένα βιβλία. Όταν βγαίνει ένα βιβλίο, σε λαμβάνεις υπόψη σου το παρελθόν του ανθρώπου που το έγραψε. Είναι γνωστή η ιστορία του Δημήτρη Κουφοντίνα, γνωρίζουμε ποιος είναι. Αλλά θα επιστρέψουμε στην εποχή που καίγαμε τα βιβλία. Δηλαδή, πού, στο Μεσαίωνα? Έγραψε ένα βιβλίο, λέει τις απόψεις του. Δεν σου αρέσει να το παίρνεις? Ναι, δεν το γουστάρεις, μην το παίρνεις. Πέταξε το. Αλλά βγήκε η κυρία Μπακογιάννη, δικαιολογείται γιατί πονάει, σκότωσαν το σύζυγο, βγήκε το παιδί του Μπακογιάννη, το καταλαβαίνω. Πόνεσαν, όπως θα πόναγε ο καθένας από εμάς αν του πυροβολούσαν τον πατέρα. Δεν καταλαβαίνω τώρα οι υπόλοιποι αρλεκίνοι που βγαίνουν και παίρνουν θέση συναισθηματική. Τι σχέση έχει αυτό με την έκδοση ενός βιβλίου? Ζήτησε Το Βήμα συνέντευξη από τον Κουφοντίνα, έδωσε τη συνέντευξη ο Κουφοντίνας και την εξαφάνισαν. Δεν την παίξανε. Η συνέντευξη δόθηκε μετά, το περιεχόμενο συνέντευξη, στην εφημερίδα Το Χωνί που την έπαιξε. Και βεβαίως όταν εμείς αναρτήσαμε ότι εξαφάνισαν τη συνέντευξη Κουφοντίνα, τότε στην ηλεκτρονική έκδοση Το Βήμα παρουσίασε τους λόγους για τους οποίους δεν έπαιξε συνέντευξη, λέγοντας ότι ρωτήθηκαν και άλλα πράγματα σημαντικά για μας, τα οποία δεν απάντησε και κρίναμε σκόπιμο ότι δεν έπρεπε να τη δημοσιεύσουμε. Δεν θα έπρεπε να μας βάλουν αυτές τις φοβερές ερωτήσεις που έθεσαν και δεν απάντησε ο Κουφοντίνας, να κρίνουμε κι εμείς αν δικαίως έκοψαν αυτή τη συνέντευξη? Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Αυτή τη φορά η βόμβα που πέταξε ο Κουφοντίνας ήταν φτιαγμένη από χαρτί. Το βιβλίο του «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη» έσκασε στα ράφια των βιβλιοπωλείων και έκανε μεγάλο μπαμ. Κάποιοι μίλησαν για ματωμένα χρήματα, άλλοι αναγούλιασαν, όμως ο κόσμος έσπευσε στα βιβλιοπωλεία, εξαντλώντας τα 10.000 αντίτυπα της πρώτης έκδοσης μέσα σε λίγες ώρες. Ο επιχειρησιακός αρχηγός της 17 Νοέμβρη, της οργάνωσης που σημάδεψε τη μεταπολίτευση όσο καμία άλλη, παραμένει έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού επί 12 έτη. Γράφοντας μέσα από το κελί όμως, βρίσκεται πάλι στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Τόσο που ακόμα και Το Βήμα, η εφημερίδα του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη, κίνησε γη και ουρανό για να εξασφαλίσει την πρώτη και αποκλειστική συνέντευξη του φυλακισμένου συγγραφέα. Και το κατάφερε. Έλα όμως που, αφού πήρε τη συνέντευξη, άλλαξε γνώμη. Και λίγο πριν από το κλείσιμο της εφημερίδας, περί τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, ενημέρωσε ότι δεν προτίθεται να δημοσιεύσει τη συνέντευξη, γιατί λέει δεν έχει να πει τίποτα καινούριο. Αν αυτός ήταν ο πραγματικός λόγος από Το Βήμα, αφού κίνησε γη και ουρανό για να εξασφαλίσει την πρώτη συνέντευξη του συγγραφέα, αποφάσισε τελικά να μην τη δημοσιεύσει. Να πετάξει δηλαδή στον κάλαθο των αχρήστων μια αδιαμφισβήτητη δημοσιογραφική επιτυχία μετά τον τόρο όλων των τελευταίων ημερών.
διακάτοικη εφημερίδα Το Χωνί δημοσίευσε το πλήρες κείμενο της απαγορευμένης συνέντευξης, ώστε να κρίνουν οι αναγνώστες αν ο Δημήτρης Κουφοντίνας λέει κάτι καινούριο. Σε δύο αποσπάσματα της συνέντευξης που ακολουθεί, ο Δημήτρης Κουφοντίνας δίνει τις δικές του απαντήσεις στα ερωτήματα που του τέθηκαν. Κυκλοφόρησε το βιβλίο σας και από πρώτη ματιά, από το εξώφυλλο ήδη, ξεκίνησε ο προβληματισμός και δέχεστε σφοδρές επικρίσεις. Σας κατηγορούν ότι ήδη από το εξώφυλλο επιχειρείται καπηλεία ιστορικών γεγονότων με μεγάλη σημασία. Τι έχετε να πείτε? Για μένα το εξώφυλλο του βιβλίου συμβολίζει τη συνέχεια του αγώνα, νιώθω παιδί αυτών των αγώνων. Οι επικριτές μας σας μείνουν αυτό που είναι, παιδιά των ταγματασφαλιτών, των εκοφυτών, αυτών που στήριξαν με άμεσο και έμεσο τρόπο τα αυταρχικά καθεστώτα της πρόσφατης ιστορίας και απολαμβάνουν διαχρονικά τους καρπούς των κόπων τους. Μίλησαν πολλοί για επιδίωξη προσωπικού κέρδους από το βιβλίο και κάποιοι μίλησαν για ματωμένα χρήματα. Απέναντί μας υπάρχουν τα πραγματικά αιματοβαμμένα χρήματα. Των Πάμπλτον μέσα στην κρίση ανεπάγγελτων μεγάλων πολιτικών οικογενειών. Της Ελμάτ που θησαυρίζει και τώρα ακόμα αποζημώντας και την τελευταία σταγόνα αίματος της κοινωνίας, κάτι που μπορεί σε καιρό κρίσης να διαθέτει τα κλεμμένα για να επεξεργάζεται τα επόμενα σχέδια κατά του λαού και να αμείβει μέσα στα άλλα πλουσιοπάροχα τους τηλεαστέρες επικριτές μας που την υπηρετούν. Το Zoogla.gr επικοινώνησε με τον διευθυντή του βήματος κύριο Αντώνη Καρακούση προκειμένου να καταγράψει τη θέση της εφημερίδας για τη μη δημοσίευση της συνέντευξης Κουφοντίνα. Μας ενημέρωσαν ότι θα μας απαντήσουν, αλλά τελικά επέλεξαν να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα το βήμα.gr την ακόλουθη ανακοίνωση την οποία παραθέτουμε αυτούσια. Σχετικά με δημοσιεύματα και αναφορές για δήθεν απαγορευμένη συνέντευξη Κουφοντίνα και άλλα τεινά, το Βήμα της Κυριακής διευκρινίζει τα εξής. Όντως, το Βήμα της Κυριακής έστειλε ερωτήσεις στον κύριο Κουφοντίνα, ελπίζοντας ότι θα λάβει απαντήσεις επί όλων των θεμάτων που απασχόλησαν τελευταίως την κοινή γνώμη, με αφορμή την έκδοση του επίμαχου βιβλίου του. Ο κύριος Κουφοντίνας απάντησε επιλεκτικά στις ερωτήσεις που έκρινε πολιτικά ορθές για αυτόν, αρνούμενος απαντήσεις σε άλλες κρίσιμες ερωτήσεις για το Βήμα της Κυριακής. Κατόπιν αυτών, κρίναμε τη συνέντευξη ανεπαρκή, αρκούντος προπαγανδιστική και μη δημοσιεύσιμη. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Πάντως, εξαιρετικό ενδιαφέρον θα είχε αν η διεύθυνση της εφημερίδας στο Βήμα της Κυριακής έδινε στη δημοσιότητα τις ερωτήσεις τις οποίες, όπως ισχυρίζεται, δεν απάντησε ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Τώρα, τι κλωτσιές θέλουν αυτοί που λένε ότι έβγαλε το βιβλίο για να τα οικονομήσει και είναι ματωμένα λεφτά, όταν γνωρίζουμε όλοι ότι οι εκδότες και συγγραφείς πεθαίνουν της πείνας και δεν βγάζουν μία. Δηλαδή, αυτό είναι υπεράνω πάσης επιστημονικής φαντασίας. Και αν υπήρχε ένας ο οποίος θα έπρεπε να διαμαρτύρεται για το βιβλίο του Κουφοντίνα, είμαι εγώ. Διότι όπως γράφει μέσα, για τις παρακολουθήσεις λέει των στόχων, είχαν από ντάντεμα μωρού μέχρι την κρυφή κάμερα την οποία την αποκαλούσαν Μάκης. Δείτε το. Ενδιαφέροντα στοιχεία από τη δράση και την προπαρασκευή ενεργειών σε βάρος προσχεδιασμένων στόχων, περιγράφει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη» ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες που δίνει το βιβλίο για τις μεθόδους προπαρασκευής και τα απρόοπτα κατά τη διάρκεια αυτών. Συγκεκριμένα στη μέση του βιβλίου του αναφέρονται τα εξής. Εμπλουτίσαμε τον τρόπο συλλογής πληροφοριών με τη χρήση του Μάκη, όπως ονομάσαμε μια κρυφή κάμερα, προσαρμοσμένη πάνω σε κάποιο όχημα. Στη συνέχεια και αφού έδωσε αυτήν την τεχνική πληροφορία, αποκαλύπτει και ένα άγνωστο έως σήμερα πρόσωπο, ευκατάστατο που έδινε πληροφορίες στην οργάνωση για μελλοντικούς στόχους της και ρωτούσε για τον προγραμματισμό γιατί ήθελε να συμμετάσχει σε κάποια ενέργεια. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Κουφοντίνα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος χαρακτηρίζεται βαθιά ευγενικός, ακόμα και την τελευταία φορά που χαιρετήθηκαν, κάπως ψυχρά. Σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου του κάνει αναφορά στον γιο του τον Έκτορα, ο οποίος σε ηλικία μόλις 5 μηνών ήταν παρόν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απόπειρα δολοφονίας γνωστού επιχειρηματία. Συγκεκριμένα αναφέρει «Δεν είχα που να αφήσω το παιδί.
Στο κόκκινο Λάντα στεκόταν σοβαρό στο καρεκλάκι του ανάμεσα σε πάνες και πιπερό. Αργότερα θα τον ανούριζα σε ένα λοφάκι παρατηρητήριο πάνω από το σημείο που δούλευαν οι τεχνικοί μας. Ωστόσο, σημαντικές είναι και οι αναφορές για άνθρωπο ο οποίος έδινε πληροφορίες σχετικά με άτομα τα οποία κινούνταν στην υψηλή κοινωνία, πληροφορίες που πολλές φορές, όπως επισημαίνει στο βιβλίο του, ο Δημήτρης Κουφοντίνας δεν ήταν αξιοποιήσιμες. Κύριε Τρεταφλόπουλε. Ναι, εντάξει. Ο επαναστάτης θυσιάζεται για το όνειρο. Γιατί καμώνονται τους επαναστάτες. Ο τρομοκράτης σκοτώνει το όνειρο. Είναι δύο διαφορετικά. Δεν είναι, δηλαδή, το βιβλίο μπορεί να κυκλοφορήσει και του Χίτλερ το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει και όλα τα βιβλία μπορούν να κυκλοφορούν. Αλλά δεν μπορείς να δεχτείς την κουκούλα, τη δολοφονία. Γιατί, δεν ξέρω, εμείς οι Έλληνες, τους αγώνες μας, τους κάναμε με τα λάβαρά μας, με τα στήθια μπροστά και οι επαναστάτες προχωρούσαν και σκοτωνόταν. Μα είχανε τον εχθρό απέναντι. Ετούτοι χτυπούσανε, όχι τον εχθρό, δεν ξέρω αν ήταν εχθρός τους και ποιος ήταν ο εχθρός τους, πισόπλατα. Εμείς ως Έλληνες βάλαμε τη μεγαλύτερη κουκούλα. Μπήκαμε με το δούριο ύπο μες στην Τρία, συγγνώμη. Αυτό είναι μέσα στη μάχη. Και εκεί μπορεί να χρησιμοποιήσεις οτιδήποτε. Εδώ δεν επρόκειτο περί μάχης. Εδώ ήταν δολοφονία. Ως μάχη ήταν το δολοφονία. Έτσι τη νομίζαν αυτοί. Εγώ δεν τη βλέπω για μάχη. Για να αλλάζουν κάτι. Ο μεγαλύτερος επαναστάτης, ο Προμηθέας, σταυρώθηκε στο βράχο του Καυκάσου από το κράτος και τη βία, τους φογκοκαλάριους του Δία και πρόσφερε τη γνώση στους ανθρώπους, τη φωτιά. Έτσι. Δεν είναι επαναστάτες αυτοί. Ωραία. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ναι. Καταλάβατε γιατί σας είπα πριν ότι η δημοσιογραφία έχει μεγάλη δύναμη. Διότι το βιβλίο του δολοφόνου Κουφοντίνα, δεν το λέω Δημήτρη Κουφοντίνα, το λέω δολοφόνου Κουφοντίνα, πήρε τόση έκταση γιατί πήρε δημοσιότητα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν έβγαζα εγώ βιβλίο αύριο, θεωρείτε ότι θα είχε την ίδια έκταση δημοσιότητας? Εξαρτάται από τις πράξεις που θα αφηγήσω στο βιβλίο. Προφανώς όχι. Εγώ αυτό που βρίσκω τραγικό στην όλη ιστορία της τόσο μεγάλης δημοσιότητας είναι πώς προβάλλεται ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ομά ότι μέσα από τις γραμμές του βιβλίου του θέλει να συνεχίσει το έργο του, την ιδεολογία του, να στρατολογεί κόσμο για να δολοφονεί. Συγγνώμη. Γιατί εσάς εκεί στο Πασόκ που σας ψήφισα και μια φορά δεν σας καταλαβαίνω. Τι, δηλαδή, εμένα ψηφίσατε, όχι, προφανώς. Το δηλαδή, Πασόκ. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν άλλη λογική και ότι ακόμα κι αν έχουν πάρει το στραβό το δρόμο αυτής της λανθασμένης επιλογής να πυροβολούν και να σκοτώνουν, χρειάζεται διάλογο από τη στιγμή που πιστεύουν ότι αυτό που κάνουν είναι επανάσταση και είναι σωστό. Προφανώς γι' αυτό το συζητάμε σήμερα. Προφανώς γι' αυτό το συζητάμε σήμερα. Αλλά με ποιον θα συνδιαλογούμε? Μισό λεπτό, Μάκη. Διάλογο με ποιον και με ποιους όρους? Μέσα από εγώ θα σου πω κάτι απλό. Επειδή αναφέρθηκε στο Πασόκ, φαίλω, μέσα από τη διαδικασία, όταν οφείλω να απαντήσω. Ακούστε, οι άνθρωποι αυτοί δικάστηκαν. Προφανώς. Σωστό. Προφανώς. Ως εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Μάκη, να τα λέμε. Συγγνώμη. Καταδικάστηκαν ως δολοφόνοι. Συγγνώμη. Ως τρομοκράτες. Εάν το Βρώμικο 89 τελικά καταδίκαζαν τον Ανδρέα Παπανδρέου, εσείς θα βγαίνατε που είστε στο Πασόκ να λέτε ο κλέφτης Ανδρέας Παπανδρέου, θα το λέγατε τι σήμερα? Τι συγκρίνατε, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Πώς δεν συγκρίνετε, τι λέτε? Πώς δεν συγκρίνετε? Άμα παίρνω εγώ τις βαλίτσες και φεύγω, δεν συγκρίνομαι? Τι συγκρίνετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, τις δολοφονίες? Άλλο σας λέω, θα το λέγατε αυτό? Μην τα βάζετε σε μια ζυγαριά όλα. Δεν, μα σε ποια ζυγαριά τα βάζω? Εγώ στη ζυγαριά τη κοινή λογική θέλω να μπω. Στην ίδια ζυγαριά. Ξέχασαν ότι εκείνο ήταν σκευωρία. Ορίστε. Οι νέοι του Πασόκ ξέχασαν ότι εκείνο ήταν σκευωρία το 89. Ναι. Δώσε το λόγο μου. Σκευωρία του Μητσοτάκη. Σωστό. Ωστόσο, αν μιλάμε... Θέλω να πω ότι αν καταδικαζόταν, δηλαδή λέτε σήμερα ο Μακαρίτης, ο Κουτσόγιωργας, ο αείμνηστος, ο Μακαρίτης, δεν λες ο κλέφτης. Δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα μιλάμε για τον Κουτσόγιωργα, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τη στιγμή που έχουμε δολοφόνους. Άλλο σας λέω και άλλο μου λέτε.
Σας λέω λοιπόν ότι το πάθος σας να τοποθετηθείτε με ταυτότητα και να πείτε ο δολοφόνος αποκλείει κάθε έννοια διαλόγου με άτομα τα οποία έχουν κάνει άλλη... Μακρύθηκε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δικάστηκαν. Με απόφαση δικαστηρίου. Και δικάστηκαν και καταδικάστηκαν δεν και με αποφάσεις και με χιλιάδιο. Αλλά δεν, δεν πρέπει να τηρούμε τα προσχήματα της διοντολογίας και της αντικειμενικότητας. Μα ίσα ίσα. Επικαλούμε δικαστική απόφαση, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Πάντως υπάρχουν δύο θέματα. Κοίταξε, εγώ, αν επιτρέπετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Κοίταξε, εγώ το βιβλίο, για το βιβλίο θα πω το έχεις πολύ απλό. Τα βιβλία πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα, όποιοι και να τα γράφουν. Όποιο περιεχόμενο και αν έχουν. Έτσι, αν βέβαια προτρέπουν σε εγκλήματα ή τα αγκομιάζουν, αυτό είναι άλλο ζήτημα που το αξιολογεί ως άγγελας. Αλλά τα βιβλία ως βιβλία, έτσι, εγώ δεν είμαι κατά ούτε της απαγόρευσης, το πήρα γλώσσα και προσπάθησα να το διαβάσω. Έφτασα μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Διότι ήταν απαράδεκτος ο προλόγος, αν θέλετε, η εισαγωγή την οποία έκανε ένας γνωστός στέλεχος, που έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων ή με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Και ας το αρνείτε, μισό λεπτό, όχι. Λοιπόν, όταν διαβάζω για την τρυφερότητα του Κουφοντίνα, έτσι, και θέλω να καταλήξω κάτι πολύ απλό. Εγώ δεν χρησιμοποιώ ποτέ, θεωρώ άνανδρο να βρίζει στο δεσμότη. Έτσι, επειδή είναι και η δουλειά μου τέτοια, δεν το έχω κάνει ποτέ, ο Μάκης το ξέρει, ποτέ δεν έχω αναφερθεί, οποιοδήποτε και αν είναι και οποιοδήποτε κατηγορείται. Έτσι. Είναι ένας ποινικός κρατούμενος, ο οποίος έχει τιμωρηθεί από τη δικαιοσύνη και βγάζει ένα βιβλίο. Εγώ λέω το έχεις πολύ απλό. Όλη του η δράση. Δεν θα άξιζε να μην υπάρχει για να ζει σήμερα ο Θάνος Αξαριά, ναι ή όχι. Βεβαίως και θα άξιζε. Ο Χρήστος, τι προσέφερε στην ελληνική επανάσταση, στην παγκόσμια επανάσταση, η δολοφονία του Χρήστου του Μάτι. Τον θυμάστε? Τον Αστυφία, αν θυμάμαι καλά το όνομα, που παραμονή Χριστουγέννων ήταν φύλαξε τράπεζα. Δεν ήταν ούτε σαν τρομοκρατική, ούτε φύλαγε κανένα φοβερό υπουργό. Καθόταν σε μια καρέκλα με το αυτόμα και φύλαγε την τράπεζα. Ο τελευταίος αστυφύλακας. Ένα νέο παιδί. Και μπαίνουν μέσα με ένα κουτί γλυκά, αν το θυμάμαι καλά, αγαπητέ Μάκη, ο οποίος νόμισε ότι είναι ντυμένος στη φύλακα και ο άλλος, και ότι είναι έξανα μυαλά στον αέρα για να κάνουν τη ληστεία. Λοιπόν, τι το ανδρείο, τι το επαναστατικό υπάρχει σε αυτό, γιατί όποιος αποφασίζει μόνος του να γίνει δικαστής και εκτελεστικό απόσπασμα, είναι φασίστας. Κύριε Τσαλαμπάνη. Ό,τι και να λέμε τώρα. Εγώ καταλαβαίνω την ένταση και την κατάθεση της ψυχικής διάθεσης, αλλά εγώ. Δύο πολύ ψύχρεμες παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω. Και συγγνώμη, το βιβλίο συζητάμε, έτσι, αυτό έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε. Εγώ το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει. Έτσι. Αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις με αφορμή την επικαιρότητα και αυτά που έδειξε το ρεπορτάζ. Πρώτον, η συνέντευξη που δεν δημοσιεύτηκε είναι ένα θέμα και μια αδυναμία τη τακτική των συνεντεύξεων διαλληλογραφίας. Συνέντευξη διαλληλογραφίας είναι λίγο έτσι, δημοσιογραφικά σόλικο. Αυτό είναι μία παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση, θα συμφωνήσω ότι πρέπει να βγαίνουν βιβλία, ο καθένας έχει το δικαίωμα να βγάλει το βιβλίο. Υπάρχει ένα θέμα. Και θα σταθώ και σε αυτό που είπες, αγαπητέ Μάκη, για το θέμα της κρίσης και το μεγάλο πλήγμα που δέχονται οι επιχειρήσεις εκδόσεων βιβλίων. Ανεξαρτήτως αν κάποιος από εμάς είναι αναγνωρίσιμος ή όχι, μπορεί ο καθένας να βγάλει βιβλίο? Ένα ερώτημα. Και επειδή γίνεται και μια κουβέντα τώρα για τις ενιαίες τιμές βιβλίων και τα λοιπά, ενώ που μελέτη του ΟΑΣΑ και δεν συμμαζεύεται, υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, δεν έχει σημασία ποιος εκδότης το έβγαλε. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Ή δεν θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Θα μπορούσε κάποιος, ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε, ένας δήμαρχος, ένας οικονομολόγος. Χτυπάει την πόρτα ενός εκδοτικού και πάει τα χειρόγραφά του και λέει: θέλω να βγάλω το βιβλίο. Θα το βγάλουνε? Δηλαδή, απλώς, κάνω δύο παρατηρήσεις με δύο ερωτηματικά που απλώς να μας φωτίσουν έτσι λίγο αυτή την επικαιρότητα που θεωρώ ότι δεν είναι τυχαία, διότι δεν είναι μόνο ότι κατεβάζει το ρέμα από μια μεριά, αλλά και κάποιοι άλλοι τι κατεβάζει, που αναδεικνύουν. Τι κατεβάζει το ρέμα ή το ένα. Τι κατεβάζει το ποτάμι. Στα δικαστήρια πρόκειται, κυρίες και κύριοι, να λύσουν τις διαφορές τους, επειδή πιθανώς δεν το γνωρίζετε. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης και ο σημερινός υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεν έχει μπλέξει μόνο με τον Καμένο, έχει μπλέξει και με τον Καρατζαφέρη τώρα. Καθώς, από το Μάιο του 2013 η εταιρεία του Καρατζαφέρη κατέθεσε αγωγή εναντίον της επιχείρησης των αδελφών Γεωργιάδη, διότι όπως υποστηρίζει, για εκδόσεις δεν λέγατε. Η εταιρεία του Υπουργού Υγείας οφείλει χρήματα από τις εκπομπές προώθησης βιβλίων που πραγματοποιούσε από το κανάλι του.
Τότε που ο Άδωνης δεν μιλούσε για την υγεία, αλλά μιλούσε για τα βιβλία. Ειδικότερα στην αγωγή αναφέρεται... Παραγματική Ελλήνων έγερσης αυτή. Ελλήνων έγερσης. Ειδικότερα στην αγωγή αναφέρεται ότι η επιχείρηση οικογένεια Γεωργιάδη αρνείται να αποπληρώσει 4 τιμολόγια παροχή υπηρεσιών ύψου 42.890 ευρώ. Εδώ είμαστε. Κύριε Σεγγέλη, καλησπέρα. Όλα αυτά βιβλία μαζί, όπως τα βλέπετε, όλα αυτά βιβλία μαζί, τα αγοράζετε με 45 ευρώ όλα μαζί. Στα δικαστήρια πρόκειται να λύσουν τις διαφορές τους ο πρόεδρος του λαός Γιώργος Χαρατζαφέρης και το πάλε ποτέ αγαπημένο του πολιτικό παιδί και σημερινός Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο λόγος, το γεγονός ότι η εταιρεία του κ. Χαρατζαφέρη τον Μάιο του 2013 κατέθεσε αγωγή εναντίον της επιχείρησης των αδελφών Γεωργιάδη, καθώς, όπως υποστηρίζει, η εταιρεία των αδελφών Γεωργιάδη οφείλει χρήματα από τις εκπομπές προώθησης βιβλίων που πραγματοποιούσε στο κανάλι του. Στην αγωγή, η οποία βρίσκεται στη διάθεση της εκπομπής, αναφέρεται ότι η επιχείρηση της οικογένειας Γεωργιάδη αρνείται να αποπληρώσει 4 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ύψους 42.890 ευρώ. Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στην αγωγή, για τον Ιούνιο του 2012 η εταιρεία City News ΑΕ προέβαλε τα προϊόντα της Γεωργιάδης Λεωνίδας Α και Σ ΑΕ από 4 Ιουνίου έως 8 Ιουνίου, από 11 Ιουνίου έως 15 Ιουνίου, από 18 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου και από 25 Ιουνίου έως 29 Ιουνίου. Για το χρονικό αυτό διάστημα, η καθαρή αξία των υπηρεσιών που προσέφερε η εταιρεία City News ανέρχεται σε 15.990 ευρώ. Από το ποσό όμως αυτό, η εταιρεία της οικογένειας Γεωργιάδη έχει καταβάλει μόνο τα 13.690 ευρώ. Επομένως, το οφειλόμενο, σύμφωνα με την αγωγή πάντα ποσό, ανέρχεται σε 2.300 ευρώ. Για τις εκπομπές που έγιναν τον Ιούλιο του 2012, στην αγωγή αναφέρεται ότι η αξία των υπηρεσιών που προσέφερε το κανάλι του κ. Χαρατζαφέρη ανέρχεται σε 12.300 ευρώ, τα οποία, όπως σημειώνεται, ακόμα δεν έχουν καταβληθεί. Στο ίδιο πλαίσιο, για τον Αύγουστο του 2012, η εταιρεία του κ. Χαρατζαφέρη υποστηρίζει ότι η εκδοτική εταιρεία της οφείλει επίσης 12.300 ευρώ. Ενώ για τις εκπομπές που προβλήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2012, στην αγωγή αναφέρεται ότι η Γεωργιάδης Λεωνίδας Α και Σ ΑΕ οφείλει στη City News 15.990 ευρώ. Όπως μάλιστα τονίζεται στα έγγραφα χαρακτηριστικά, η εναγόμενη, ενώ έκανε χρήση των υπηρεσιών τηλεμάρκετινγκ που της προσέφερε η εταιρεία μας τις συγκεκριμένες ημερομηνίες που αναγράφονται στα τιμολόγια, εν τούτης αρνείται και δεν έχει εξοφλήσει μέχρι σήμερα παρά τις συνεχείς προς τούτο οχλήσεις μας το ως άνω οφειλόμενο ποσό των 42.890 ευρώ. Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας, να εκδοθεί καταψηφιστική απόφαση προσωρινά εκτελεστή, με την οποία να υποχρεωθεί η εναγόμενη να μας καταβάλει το ποσό των 42.890 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της εκδόσεως του κάθε τιμολογίου. Η εκπομπή επικοινώνησε τόσο με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, όσο και με τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ Γιώργο Χαρατζαφέρη, οι οποίοι όμως δεν θέλησαν να τοποθετηθούν επίσημα επί του θέματος. Άρα, παιδιά, 50.000 ευρώ είναι αυτά. Εδώ χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, το παιδί με ύψιλον. Αυτά τα βιβλία έβγαζαν λεφτά. Το παιδί βιβλία... είναι το παιδί της υγείας του Γεωργιάδη. Εσείς σε μεταφράζετε choice. Δεν διαβάζουν τέτοια οι Έλληνες. Θέλουν θεωρίες συνωμοσίας. Δώστε τους από τα άλλα βιβλία εύκολη τροφή να δείτε πώς τη βουτάνε, την παίρνουν και την πηγαίνουν βόλτα πάνω κάτω. Πάντως να πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης, παρότι το έχουμε γίνει πολύ ενοχλητικοί τον τελευταίο καιρό, έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα δείτε στις επόμενες εκπομπές για την υπόθεση Σόρα. Μας την Τράπεζα της Ανατολής, μια υπόθεση που βγάλαμε εμείς εδώ επειδή έχουν μηνυθεί εκεί και είχε γίνει ιστορία με το Σόρα. Βεβαίως είναι υπαρκτή η ιστορία της Τράπεζας της Ανατολής, αλλά από εκεί και πέρα ενεπλάκησαν διάφορα πρόσωπα τα οποία δημιούργησαν μια κατάσταση όχι ύποπτη, αλλά σχεδόν άθλια, που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Αυτά τα ολίγα, διάλειμμα, επιστρέφουμε και κλείνουμε.
Αυτό, μια γρήγορη επιστροφή. Ο κύριος Τσουνής κάτι θέλει να προσθέσει. Ήθελα μια τοποθέτηση σχετικά με τον Γκάλοπ που δείξατε στην αρχή του πρώτου ρεπορτάζ. Να συμφωνήσω με τον κύριο Ανεβλαβή και να πω ότι ενδεχομένως οι μετρήσεις του 13% να έχουν γίνει λόγω της μεγάλης βροχόπτωσης την περασμένη εβδομάδα βάσει μετεωρολογικών στοιχείων και όχι ψηφοδελτικών στοιχείων. Ενώ για το 13% του ποταμιού. Φούσκωσε το ποτάμι. Άλλωστε, το καλοκαίρι βλέπουμε, θα δούμε την ξηρασία του. Πίσω από αυτό βλέπουμε σίγουρα μια προσπάθεια, όσο αναφέρθηκαν και από τις κυρίες απέναντι και από τους άλλους ομιλητές, ότι παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι. Θα παρακαλούσα και θα ήθελα από τον κύριο Θωράκη τουλάχιστον αυτό να μην το μεταφέρει σε ιερούς χώρους, όπως είναι αυτά των σχολείων της φυλακής. Στο δεύτερο κομμάτι που θέλω να τοποθετηθώ είναι για το βιβλίο του Φοντίνα. Επιτρέψτε μου και εδώ να διαφωνήσω μαζί σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Εγώ τον Παύλο Μπακογιάννη τον είχα γνωρίσει όταν είχα φύγει με δυσμενή μετάθεση στο Καρπενήσι. Ήξερα το έργο του, ήξερα το χαρακτήρα του. Δικαιολογημένο ο γιος του Κώστας Μπακογιάννης αυτή τη στιγμή χτυπιέται και οδύρεται, γιατί έμεινε ορφανός από τις σφαίρες ενός ανθρώπου που για μεγάλο χρονικό διάστημα λίστευε τράπεζες, έκανε 11 δολοφονίες. Μπορεί κάποιος να μου πει το αποτέλεσμα αυτών των δολοφονιών. Βύθισε στο πένθος και στο σκοτάδι τότε τη χώρα μας. Τι κέρδισαν με αυτό το πράγμα. Εγώ θα τον παραδεχόμουν αν έγραφε ένα βιβλίο με επιχειρήματα να πολεμήσει όλους αυτούς που είχε απέναντί του και να τους βάλει στη θέση τους. Αυτό που κάνατε εσείς για την αλήτικη δημοσιογραφία κάποιων, και δεν αναφέρομαι στον Θεοδωράκη, για την αλήτικη συμπεριφορά των γιατρών, ο κύριος Ανεβλαβής, των δικηγόρων, οι παριστάμενοι δικηγόροι, των δημάρχων, οι παριστάμενοι δημοτικοί άρχοντες. Κάτι δικηγόροι δεν έκανε αγώνα για τον. Τι πετύχανε αυτοί οι άνθρωποι με τις 11 δολοφονίες. Ωραία. Σηκώσανε λοιπόν ένα κουμπούρι, σκοτώσανε κάποιους ανθρώπους. Το βιβλίο το διαβάσατε? Δεν θα το διαβάσω και θα σας πω κάτι. Να διαβάσω τι? Να περιγράφει το ότι σκότωσε κάποιον από ό,τι άκουσα στην τηλεόραση και πήγε και έφαγε ένα καλό γεύμα. Όχι. Τώρα αυτή είναι τώρα συμπεριφορά. Αυτό είναι άρνηση, με συγχωρείτε κύριε Τσουνή, αλλά διαφωνώ κάθετα. Λοιπόν, εγώ εκεί κλείνοντας την ιστορία. Εγώ σέβομαι τη διαφωνία, αλλά πρέπει να διαφωνώ κι εγώ γιατί. Εντάξει. Χύθηκε αυτό αίμα. Δικαίωμά σας να εκφράζετε τη διαφωνία σας. Και σεβαστό δικαίωμα. Λοιπόν, μόνο αυτό θα σας πω. Καθημερινά έχουμε παράπονα από διάφορα κόμματα γιατί δεν προβάλλονται όσο θα έπρεπε και όσο δικαιούνται από τα κανάλια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, επανειλημμένα, έχει παραπονηθεί στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και την Ένωση Συντακτών για αυτή την αθλειότητα. Φανταστείτε λοιπόν ότι έγινε ένα κόμμα από έναν δημοσιογράφο, ο οποίος είχε παράλληλα με τη δουλειά του αυτή, δουλεύοντας και στο κρατικό κανάλι στην ΕΡΤ, είχε και το, πώς το λέγανε, το εστιατόριο, το Αλάτσι. Ένα εστιατόριο που βεβαίως πήγαινε ο κύριος Σιμίτης και υψηλά πρόσωπα εκεί πέρα και όλοι οι υπόλοιποι. Τιμή του και καμάρι του. Και ξαφνικά άρχισαν να τον προβάλλουν περισσότερο από τα ήδη υπάρχοντα κόμματα. Δηλαδή, αν το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε την προβολή του κυρίου Θεοδωράκη καθημερινά από τα μέσα, σήμερα ίσως να έχει και άλλα ποσοστά, έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια υπέρβαση, την οποία δεν χρειάζεται να είσαι μάγος για να την καταλάβεις. Μόνο αν είσαι καθεστωτικός βλάκας δεν μπορείς να αντιληφθείς τι συνέβη. Λοιπόν, αυτά τα λίγα, σας ευχαριστώ. Κάτι θέλετε να πείτε? Θέλω να πω κάτι πραγματικά και έχει σχέση και με την προβολή και με αυτά που δημοσιεύουν οι εφημερίδες και το πώς θα γίνει και ο προεκλογικός αγώνας. Αυτό που θέλω να πω είναι ο πολίτης για να γίνει σοφός πρέπει να είναι υποψιασμένος και να μην δέχεται απριόρι αυτά που είτε δημοσιεύονται στις εφημερίδες είτε προβάλλονται στις τηλεοράσεις είναι απριόρι αληθινά. Να προχωρήσει στην έρευνα, στη διασταύρωση, να πληροφορηθεί σωστά, να κρίνει και να αποφασίσει. Είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον του τόπου. Οι εκλογές πρέπει να γίνουν στη βάση της γνώσης και όχι στη βάση της πληροφόρησης ή της παραπληροφόρησης. Ωραία. Λοιπόν, και επειδή ρωτάτε πάρα πολύ για την υπόθεση Αναστασιάδη, για αυτό που είπαμε την προηγούμενη φορά, βεβαίως σε μία από τις επόμενες εκπομπές θα υπάρχει το σχετικό ρεπορτάζ ότι μετήχησε στη Ζυρίχη της Ελβετίας, σε συγκεκριμένο προάστιο της Ζυρίχης, πολυτελέστατο, διάγειο βίο ήρεμο, ωραίο, ελβετικό, μετά της οικογένειάς του και των τέκνων του, τα οποία σπουδάζουν εκεί σε Αμερικανικό Κολέγιο, και εγκατέλειψε
στην Ελλάδα πρώτος χωρίς ελικόπτερο με το αεροπλάνο. Πηγαίνω έρχεται για την εφημερίδα του, για τις εκπομπές του. Έχοντας την οικογένεια να ζει στην ωραία και ασφαλή Ζυρίχη. Με τις πιο αξιόπιστες τράπεζες στον πλανήτη. Λοιπόν, αυτά τα λίγα περισσότερα για το ρεπορτάζ, γιατί πέσαμε πάνω του και πάνω στην οικογένεια, στο κατά τη διάρκεια άλλης έρευνας, μέσω επιχειρηματία που πήγε να νοικιάσει ένα κτίριο εκεί και έπεσε πάνω στη βίλα του κυρίου Αναστασιάδη. Δεν εμπιστεύεται και αυτό στις ελληνικές τράπεζες δηλαδή και τα πήγε στις ρίγες. Εντάξει, κοιτάξτε, δεν θα το σχολιάσω αυτό. Είναι άλλο θέμα. Εγώ θα πάω στο ρεπορτάζ. Εντάξει, γιατί αυτό μετράει. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί. Καλή σήμερα. Ah!